ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μπορούμε σαν το βράδυ να μαζευόμαστε τον άριθμο τόσο κόσμο για να κάνουμε, πιστεύω, μια συζήτηση που θα έχει μια ουσία. Πολισμένη συζήτηση, δεν υπήρχε καμία διαφωνία με τον κάποιο τρόπο, ούτε στο διαδίκτυο. Εγώ δεν είμαι ο κ. Ζήμερο, να ξέρετε ότι έχω καλή γνώμη. Μου θυμίζει λίγο τον εαυτό μου πολλέ φορέ, όταν δεν είμαι και αυτό, αλλά σε πιο ανεξέλεγκτη λίγο έκδοση. Το οποίο είναι δύσκολο να το κάνω εγώ αυτό, αλλά οφείλω να το πω. Θεωρώ όμως ότι είναι άνθρωπος ο οποίος έχει το θάρρος νόμου του, θέτει ζητήματα στον δημόσιο διάλογο, δεν συμφωνώ προφανώς με όλα όσα λέει, διαφωνώ με αρκετά από όσα έχει την κυκλάση, συμφωνώ με άλλα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον να γίνει τη συζήτηση. Και νομίζω το θέμα το οποίο τέθηκε για τη σημερινή συζήτηση, που δεν είναι μόνο το θέμα εδώ, αλλά γενικώ τη σχέση κράτου-εκκλησία, έτσι, είναι πιο ευρύτερο. Τώρα, μόνο εισαγωγικά να πω ότι δεν είναι ένα εύκολο θέμα, είναι ένα δύσκολο θέμα. Το πόσο δύσκολο θέμα είναι αποδεικνύεται από το γεγονό ότι η ελληνική μου το συζητάει καμιά εξαρτία χρόνια. Και άρα οι απαντήσει δεν είναι τόσο απλέ όσο εκ πρώτου πολλέ φορέ μπορεί να είναι νομίζει. Λοιπόν, είμαι εδώ για να απαντήσω σε κάθε ερώτηση και του Θάνου, αλλά και δική σα. Η αλήθεια και κρίνω ότι το έλεγχο για να γίνει αυτό ήταν ένα πολύ κομβικτικό σχόλιο του Θάνου, αλλά έχει άξιο το ύφο αυτό το οποίο μα αρέσει να το διαβάζουμε. Εγώ ξέρετε, είμαι άνθρωπο των προκλήσεων, μου αρέσουν οι προκλήσει. Και δεν ήθελα καν να νομίζω ότι είμαι ένα πρόσωπο πολιτικό το οποίο για αυτά που συμφίζει, για αυτά που αποφασίζει, τρέπεται να εργασπιστεί και να εξηγήσει. Αντίθετα, νομίζω ότι οι πολίτες έχουν πάντα το δικαίωμα και εμείς οι πολιτικοί έχουμε πάντα την υποχρέωση να εξηγούμε τι είναι αυτό που το κάνουμε γιατί αφορά τις δικές τους ζωές. Και εμείς δεν είμαστε παρά άνθρωποι που δεχόμαστε. Είναι η πρώτη φορά που λέει πάντα παγκούνε. Μου είσαι αυτή ποτέ. Ευχαριστώ για αυτό. Λοιπόν, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ήμασταν αντιπρόσωποι δικοί σας, άρα είμαστε υποχρεωμένοι να δείχνουμε εξετάσεις πάντα με εσάς. Και μόνο αυτά. Ευχαριστώ τον Άδωνη για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω να επισημάνω, ή έτσι νομίζω τουλάχιστον, ότι αυτή είναι η πρώτη δημόσια συζήτηση που γίνεται πάνω σε ένα θέμα. Συζήτηση δύο πολιτικών που μοιάζουν σε πολλά, διαφέρουν σε άλλα. Μοιάζουν σίγουρα στην προσήλωσή μας στην αξία των θεσμών και αυτό ήταν το κύριο θέμα αυτής της συζήτησης. Αλλά είναι μια συζήτηση που δεν συνηθίζεται στο δημόσιο διάλογο. Νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να είναι όλες τις συζητήσεις. Δηλαδή, 7 χρόνια τώρα, χάσαμε του κόσμου τις ευκαιρίες να συζητήσουμε σε βάθος ορισμένα θέματα. Και αναλώθηκε και ο δημόσιος λόγος, αλλά και η αντοχή του κοινού στο να ακούει κορομαχίες ή διαγωνισμούς ατάκας μερικών δευτερολέπτων ή το πολύ λίγων λεπτών. Μπαίνω στο θέμα κατευθείαν. Σε ένα φιλελεύθερο κράτος, όπως αυτό που ονειρεύομαι να ζήσω ή που αυτό που θα ήθελα να φτιάξω, εάν μου δινόταν την δυνατότητα, η προσήλωση στους θεσμούς που είπα πριν θα συμπυκνώνονταν σε τρεις φρασούλες. Το λέω γιατί συχνά όταν μιλάμε για θεσμούς θεωρώ ότι είναι ένα πολύπλοκο πράγμα, ένα πολύπλοκο καθεστώς, πάρα πολλοί νόμοι. Πού να τους δεις, πού να τους διαβάσεις, πού να τους καταλάβεις. Τρεις φρασούλες. Ακούστες. Πρώτον, η μοναδική ιδιότητα ενός ατόμου που ενδιαφέρει το κράτος είναι η ιδιότητα του πολίτη. Καμία άλλη. Του πολίτη δηλαδή που σέβεται τους νόμους. Ένας πολίτης μπορεί να έχει ένα σωρό άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο πάντα της νομοθεσίας, να ανήκει σε όποιες συλλογικότητες θέλει και φυσικά αυτές τις δραστηριότητες να τις πληρώνει από τη τσέπη του. Μπορεί να πιστεύεις ότι θες να χτίζεις ναούς για αυτό που πιστεύεις ή οτιδήποτε άλλο. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πολεοδομικές ή οποιασδήποτε άλλες. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Όσο δε μιλάμε για θέματα προστασίας μειονοτήτων, εγώ αισθάνομαι άγορα.
Και αισθάνομαι άβολα διότι η επίκληση της μειονότητας είναι σαν να σου λέει το σύνταγμα ότι θα πρέπει να ανήκεις σε κάποια ομάδα ανθρώπων για να σε προστατεύσουν. Η φιλελεύθερη αντίληψη λέει ότι ακόμα και ένας σε ένα κράτος να έχει μία sui generis στάση. Να είναι, ας πούμε, λοξός όσον αφορά τις επιλογές του. Εάν αυτό δεν έχει πρόβλημα με την νομιμότητα, το κράτος οφείλει να τον προστατεύσει ως πολίτη. Επομένως, όλα όσα συζητάμε και οι σχέσεις κράτους-εκκλησιών, αλλά και η αδειοδότηση του τεμένους, περνάνε από ένα κριτήριο, σεβασμό σε νομιμότητα. Αυτό δεν ισχύει μέχρι τώρα στην Ελλάδα και εξακολουθεί να μην ισχύει. Αντιθέτως, ίσχυαν τρομακτικά πράγματα τα οποία σας τα λέω και το βράδυ για να μην με απεργορήσω στην εισαγωγή. Μέχρι το 81, όταν καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος και οι άλλες μεταρρυθμίσεις του αστικού δικαίου, ένας ετερόδοξος ή ετερόχριστος δεν μπορούσε να παντρευτεί. Το καταλαβαίνετε. 200 χρόνια μετά την Γαλλική Επανάσταση, η αστική, ας πούμε, παράταξη, στην οποία ανήκαν εξαιρετικοί διανοητές, δεν άφηνε τους ανθρώπους να παντρευτούν, παρά μόνο αν ήταν Ορθόδοξοι ή Μουσουλμάνοι, οι Καθολικοί. Οι τρεις αναγνωρισμένες θρησκείες. Και αυτό δημιουργούσε καταστάσεις γκρά γκοινιών. Δηλαδή, θυμάμαι μια περίπτωση ενός ζευγαριού ετεροδόξων που παντρεύτηκαν, κάναν παιδί και το παιδί πέθανε. Η νομοθεσία της εποχής απαιτούσε το παιδί να θεωρηθεί νόθρο. Και μόνο αυτή η λέξη δημιουργεί ανατριχή λέξη. Δηλαδή ένα παιδί νοθευμένο. Και επειδή ο πατέρας δεν δεχόταν το νόθρο παιδί του σύμφωνα με την νομοθεσία να θεωρηθεί, να κάνει αναγνώριση μετά, η νομοθεσία ήταν περίπλοκη. Το παιδί ήταν στην κατάψυξη του ψυγείου, του σπιτσίλου, μέχρι να ξεκολλήσει γραφειοκρατικά αυτό το θέμα. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Κωνσταντίνος Τσάτσος ή ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, μέτοχοι και οι δύο της φιλοσοφίας, του ευρωπαϊκού πολιτισμού, δεν σκεφτήκαν ποτέ, ρε αδερφέ, είναι δυνατόν να μην μπορεί ένας άνθρωπος να παντρευτεί, εάν δεν είναι ορθόδοξος ή αν δεν πάει στο παπάρι του να γίνει υπογραφή. Προφανώς το σκεφτήκαν. Αλλά υπήρχε το ιερατείο, το οποίο δεν ήθελε να χάνει πελάτες. Αυτό το λέω, διότι το μήνυμα ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί έπιασε και γιατί εξακολουθεί να πιάνει. Μόνο ότι τώρα όλος θα καταλάβει τι σημαίνει αριστερά. Αλλά δεν υπήρχε στην Ελλάδα μια πρωτοπορία φιλελεύθερων, οι οποίοι να θεωρήσουν ότι τα ατομικά δικαιώματα αφορούν όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, όσους μένουν στην χώρα, όχι μόνο τους Έλληνες και τους μετανάστες ή όσους μέναν τότε, γιατί δεν υπήρχαν μετανάστες. Και έπρεπε να έρθει το Πασόκ για να καθιερώσει ορισμένα απλά πράγματα και να αποκλειστεί, ας πούμε, την υγεία που τους κουτούσαν στα σεντόνια και τους έργα στα δίπλα. Υπάρχει λοιπόν από τη μια πλευρά η επικυριαρχία της Ορθόδοξης Εκκλησίας ή μάλλον του Ορθόδοξου Ιερατείου, γιατί η λέξη Εκκλησία είναι λάθος, η Εκκλησία είναι το σύμπαν. Είναι κληρική και λαϊκή μαζί. Είναι αυτοί που εκκαλούν στον Χριστό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κυριαρχία και απ' την άλλη υπάρχει ένα απίστευτο μόρφωμα το οποίο δεν ξέρουμε πόσο τρομακτικό είναι παρά μόνο αν κάποιοι ψάξουν γιατί αισθανόμαστε ότι είναι κάπου μακριά και δεν μας αφορά. Είναι ένα παράλληλο νομικό καθεστώς το οποίο ισχύει στη χώρα και αφορά καταρχήν τους μουσουλμάνους της Θράκης. Αλλά δεν αφορά τους μουσουλμάνους της Θράκης. Εδώ θα πρέπει να σταματήσω για να ρωτήσω τον άνθρωπο, εάν το θέμα της ύπαρξης δύο δικαιωμάτων συστημάτων, δηλαδή της ελληνικής νομοθεσίας και της Σαρίας, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να επιληθεί πριν τις εργασίες για το τέλος, ή θα το αφήσουμε όπως το άφησε 100 χρόνια ή τέλος πάντων μετά τη συνθήκη της Κοζάνης να λιμνάζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Διότι εγώ θεωρώ τρομακτικό το να ετοιμάζονται να καθιερωθούν δύο δικαιωτικά συστήματα τα οποία
Τα ελληνικά δικαστήρια θεωρούν ότι δεν αφορούν τους μουσουλμάνους της μειονότητας, αλλά το σύνολο των μουσουλμάνων που ζουν σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή θα έχουμε πολίτες που θα αποφασίσουν να υπαχθούν στην ελληνική δικαιοσύνη και πολίτες οι οποίοι θα αποφασίσουν να υπαχθούν στη Σαρία. Λέω ότι η Ελλάδα, για όσους δεν το ξέρουν, είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος που έχει τη Σαρία, έστω και με αυτή τη μορφή, δηλαδή να αφορά σε θέματα οικογενειακά και θεωρητικά. Ακόμα και η ίδια η Τουρκία το 1926 την κατάργησε. Επομένως, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει το τοπίο που αφορά την υπαγωγή των μουσουλμάνων, το δίκαιο των μουσουλμάνων, και μετά έχουμε ένα σωρό άλλα πράγματα να συζητήσουμε. Αν. Για να μην δημιουργούμε εντυπώσει παιδί και τρελόμαστε χωρί κανένα λόγο. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το δίκαιο τη Σαρία στη Θράκη, αυτό πράγματι ισχύει και νομικά καταφυγόμενο όπω λέει και ο συνθήκη Λοζάνη. Κατά εξαιρετικά οξύμορο σήμερα που κατηγορούμε τον Ερντογάν για την αμφισβήτηση τη συνθήκη Λοζάνη, να πει η ελληνική πολιτεία ότι είναι σε μια φάση που θέλει να αμφισβητήσει η ίδια τη συνθήκη Λοζάνη. Πιστεύω ότι δεν θα ήταν καθόλου έξυπνη ιδέα. Τώρα η Τουρκία την πληρεί τη Σαρία ή όχι, πράγματι ο γερμανισμό την κατήργησε, αλλά τώρα η Τουρκία έχει ξανά ένα απόλυτα ισλαμικό κράτο, άρα έχει και τη Σαρία. Επίσης, δεν είναι καθόλου ακριβές ότι το λεγόμενο ισλαμικό εθνικό δίκαιο, το μεγενειακό του δίκαιο, ότι είναι σεβαστό μόνο τα ελληνικά δικαστήρια. Αυτό είναι εντελώς ευθές. Πριν από 1,5 χρόνο, θυμάστε σε δικαστήριο του Αμβούργου, ένας μουσουλμάνος της Γερμανίας που χτύπησε την γυναίκα του, αθωώθηκε το δικαστήριο από γερμανικό δικαστήριο, διότι στην μουσουλμανική, ας πούμε έτσι, οικογενειακή παράδοση, ο άνθρωπος είναι το δικαίωμα του πάλι γυναίκα του. Άρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει στην Ελλάδα, όπως το παρουσιάζεται κατά τη γνώμη μου από παρανόηση. Είναι κάτι που ισχύει σε όλη την Ευρώπη και δεν ισχύει μόνο εδώ στην Ελλάδα. Όλα τα δικαιωτικά συστήματα της Ευρώπης, καθώς να πούμε ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουμε το ίδιο σύστημα και υφιστάμεθα τις συνέπειες των ίδιων νόμων. Όλοι οι Έλληνες πολίτες όμως, εδώ, οι Γερμανοί πολίτες, οι Αυστριακοί πολίτες, οι Γάλλοι πολίτες κ.ο.κ., όταν πάνε σε ένα δικαστήριο, το δικαστήριο σταθμίζει και τα τοπικά έθνη και έθιμα και το εθνικό δίκαιο και οτιδήποτε άλλο και επιλέγουν και ίδια για όλο το ίδιο θέμα. Γιατί σημαίνει αυτό, διότι ένα δικαστήριο οφείλει πράγματι να κρίνει το δίκαιο υπό το πρίσμα της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας στην οποία ο καθένας διαβεί και άλλος περιφέρει. Άρα αυτό δεν αποτελεί μια ελληνική ιδιαιτερότητα πλην της Θράκης που παραλαμβάνω, της οποίας Θράκη όμως να καταλάβουν υπάρχει μια ιδιομορφία. Η συνθήκη Λοζάνης εκεί αναγνωρίζει τους μουσουλμάνους της Θράκης ως διακριτή θρησκευτική μειονότητα. Και ως διακριτή θρησκευτική μειονότητα κατοχυρώθηκαν συγκεκριμένα δικά τους δικαιώματα. Βέβαια, όπως ξέρετε, η ελληνική πολιτεία διορίζει το μουφτή, γι' αυτό και από όσους γνωρίζετε τη διορίζει η Τουρκία τον λεγόμενο στον μουφτή, δηλαδή δεν αναγνωρίζει αυτή την πράξη του ελληνικού κράτους, υπάρχει ένας σχετικός δικασμός με την κοινότητα, αλλά η ελληνική πολιτεία αναγνωρίζει διοικητικές πράξεις που επιδίδονται από τον μουφτή που έχει διορίσει η ίδια η ελληνική πολιτεία κατά τη συνθήκη του Λοζάνης. Άρα δεν δημιουργούμε σε τέτοιες εντυπώσεις. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι της αγωγής που έκανε ο Τσίμερος, την βρήκα εξαιρετική εισαγωγή και την περάσπιση των αναγκαίων του Τζεμένου. Ήταν εξαιρετική εισαγωγή. Σε πλήρη αντίθεση με αυτά που γράφω τώρα στην Αμερική, αλλά τώρα θα το εξηγήσω συνέχεια. Δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι διότι η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία συχνά επικαλούμαστε, αλλά δεν ξέρω πώς την ξέρουν, πώς δηλαδή την έχουν διαβάσει. Δεν αναφέρει πουθενά, πουθενά, πουθενά σαν μικρό και τη Σαρία. Πουθενά. Μάλιστα, το τμήμα 5ο της συνθήκης της Λοζάνης, το οποίο αναφέρεται στην προστασία των μειονοτήτων, αφιερώνει τα άρθρα 37 έως 44 στην προστασία των μειονοτήτων εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή η συνθήκη της Λοζάνης δεν έχει ούτε μία αράδα για την μουσουλμανική μειονότητα που ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε επιμείνει τότε να γραφεί μουσουλμανικές μειονότητες για να μην εκμεταλλευτεί η Τουρκία την ενιαία ας πούμε αποτύπωση. Διότι είναι τρεις βασικά μειονότητες, είναι οι Τουρκόφωνοι, οι Κομμάτοι και οι Ρωμά και κάποιες άλλες μικρότητες. Και η ελληνική πολιτεία βέβαια αυτό το ξέχασε, κάποια στιγμή δέχτηκε
πατριπουργική μειονότητα, δεν ξέρω πόσο μπροστά είναι αυτά, πριν τα γεγονότα. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει τίποτα. Πριν τα γεγονότα, το σχολείο είναι σοβαρό. Ένα. Το δίκτυο Ζάμπη έγινε το 1923, δεν υπήρχε το Μάτι Εκπρατορία. Και γιατί δεν το Μάτι Εκπρατορία. Άρα δεν αναφέρεται στο Μάτι Εκπρατορία. Το που διαβάζεται αναφέρεται στο καθεστώ το πρώτερο που υπήρχε πριν τη διάρκεια τη Εκπρατορία. Το δίκτυο Ζάμπη είναι συνδίκη μετά, είναι το κεφαλικό κράτο. Ξαναλέω λοιπόν, σε αυτό το συνδίκη στην Τουρκία. Συνδίκη τη Λοζάνη που έγινε μετά τη Μάτια Εκπρατορία, άρα δεν αναφέρεται στο Μάτι Εκπρατορία. Από παρανόηση είπατε, εκταλαβαίνουν και η ελληνική πολιτεία ουδέποτε έχει αναγνωρίσει τουρκική μειονότητα στην πράξη, ούτε ως αστείο δεν το λέτε, ποτέ σε κανένα φόρο. Ότι μπορεί να έχουν κάνει λάθος η ελληνική πολιτεία. Σε διάφορα ελλείμματα στον συμφιλισμό μας, του μελλοντικού ελλείμματος των δεκτών. Ότι έχουμε αφήσει το τοπικό προξενείο να δημιουργεί συνθήκες εκβιασμούς που μάθουν στους ομάδες δεκτών. Αυτά είναι πραγματικότητες και είναι αδυναμίες και αμερικανικές του ελληνικού γράφου κατά καιρούς με διαφόρους τρόπους που ορθώνται να αντιμετωπίσουν. Αλλά η ελληνική πολιτεία έχει αναγνωρίσει την τουρκική μειονότητα, παρακαλώ πολύ που έχουμε διαγραφεί τα πρακτικά, όπως λέμε πολύ. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια και επιφυλάσσω να αναφέρω το σχετικό ντοκουμέντο, το ανακάλεσε μετά τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης. Προσέξτε ποιες είναι οι αναφορές της ειδήξης της Λοζάνης. Και εδώ λυπάμαι γιατί αισθάνομαι ότι ο κ. Ζουλιάδης να διάβασε. Το άρθρο 45 λέει το εξής. Τα αναγνώρισε δια των διατάξεων του παρόντος τμήματος. Δικαιώματα εις τας εν Τουρκία μη μουσουλμανικά μειονότητας αναγνωρίζονται επίσης υπό της Ελλάδος εις τας εν το ελάχτη αυτής ευρισκομένος μουσουλμανικά μειονότητας. Αυτή είναι η μοναδική αναφορά. Άρα θα πρέπει να δούμε αυτό είναι η Σαρία που λέμε. Γιατί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι χριστιανικοί πληθυσμοί διδάζονταν από τους χριστιανούς ιερείς. Και αυτό που λέτε ότι όμως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι χριστιανοί πηγαίναν στους χριστιανούς ιερείς για να λύσουν τα κρίσιμα διαφορές, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο οι μουσουλμάνοι στο ιδιωτικό κράτος θα έχουν τα ίδια δικαιώματα που θα παραχωρήσει η Οθωμανία στους χριστιανούς. Ναι. Όταν μιλάτε για μια συνθήκη και λέτε με ένα διάβασμα, το λέω πολύ μεγάλο. Εγώ έχω σπουδάσει ιστορία και έχω σπουδάσει τη συνθήκη του Λάνου. Ξαναλέω. Για μην ανοίγουμε τα πιωτέρα να μιλήσουμε, αφήνετε την τίτλο Ζάνη απ' έξω. Γιατί σα το λέω αυτό, κύριε Τζιμάνη. Μπορεί από το πάθο σα να λέτε πράγματα που θα προκαλέσουν τεράστια διπλωματικά ζήματα. Η συνθήκη του Ζάνη δεν αγγίζεται. Η συνθήκη του Ζάνη δεν αγγίζεται. Είναι το ιερό σκοπόπειρο των ελληνικών συνόρων. Και ίσως αυτή η εβδομάδα με όσα γίνανε με τον Ερντογάν να έχετε καταλάβει πόσο σημαντικό πράγμα είναι. Δεν μίλησα για αλλαγή συνθήκης της Λοζάνης. Είπα ότι πουθενά και εδώ είναι όλα τα άρθρα. Μα σας το εξήγησα. Αυτό που διαβάσατε είναι Ζαρία, σας είπα. Τι θα σας πω άλλο. Αναγνωρεί τους μουσουλμάνους της Τράκης, το οποίο δεν είναι κατανοητό αυτό το πλέον. Αναγνωρεί τους μουσουλμάνους της Τράκης. Το ίδιο δικαιωμό όπω ήταν οι άλλε μη μουσουλμανικέ μειονότητε στην Ομανική Αυτοκρατορία. Οι Εβραίοι τη Αυτοκρατορία πηγαίναν στο Ραβίνο. Οι Χριστιανοί τη Αυτοκρατορία πηγαίναν στο Πατριάρχη. Ο μουσουλμάνο στην Ελλάδα τώρα πρέπει να πηγαίνει στο Μουφτή. Αυτό λέει η συνθήκη. Επειδή να κάνω εγώ, κύριε Γεωργιάδη, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ελληνικά, να ξαναδιαβάσω το άρθρο 45. Τα αναγνωριστέντα δια των διατάξεων του παρόντο. Το αντιλαμβανόμαστε. Ποιες είναι οι διατάξεις του παρόντος τμήματος, όλες οι προηγούμενες. Αυτές είναι. Πάρτε τις και δείξτε μου πού αναφέρεται ότι οι Έλληνες της Τουρκίας, αυτοί που μείναν μετά την μεταλλαγή των πληθυσμών, δέχαν το δικό τους δικηγικό σύστημα. Πού αναφέρεται, δείξτε μου. Τώρα, για να μιλάμε ο τέλος εδώ στην Αθήνα. Θέλει η δημιουργία ξανά να ανοίξει ζήτημα με την Τουρκία όπως τον σεβασμό των θρησκευτικών δικαιωμάτων που μελώντας πράγει. Αυτό ισχύει. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι πόλεμο στον λαό. Είναι άλλο θέμα ο σεβασμός των δικαιωμάτων. Και άλλο θέμα η παραμονή μια συζήτηση ιδεολογικών ανθρώπων. Άλλο θέμα η παραμονή. Σε ένα άλλο δικαιωμάτων. Αν αύριο επειδή θα είναι ο Τσίπρα υπουργό εξωτερικών, θα πάει η Τουρκία να πει αποφάσισε ότι θα έχουν μουφτεί οι μουσουλμάνοι στην Τράκη και δεν θα δικαίωσαν να πιάνουν το μουφτεί για να λύνουν τι διαφορέ του. Βεβαίω θα έχουν μουφτεί άλλο μουφτεί. Άμα το πείτε αυτό, το επόμενο να θα έχετε 16 πάνω ανθρώπων. Ο μουφτή. Και θα έρθει να του υποστηρίξει η Ευρώπη. Ο μουφτή δεν θα είναι δικαστή. Δηλαδή, όταν ο μουσουλμάνο δεν αναστενόμενο πρέπει να πάει στο δικαστήριο, θα πηγαίνει στον πρώτα απ' όλα ο μουσουλμάνο δικαστή.
δίνω. Όχι στο μουφτή, ο οποίο μουφτή μπορεί να είναι θεολόγο. Ο μουσουλμάνο, μην παρανοείτε τα ζητήματα. Ο μουσουλμάνο του κράτου δεν έχει πάει. Πηγαίνει στα ελληνικά αστικά δικαστήρια. Έχει όλα τα δικαιώματα που έχει ο κάθε Έλληνα πολίτη και μπορεί να προσφύγει σε κάθε ελληνικό δικαστήριο. Αυτό που του αναγνωρίζετε είναι ότι αν εκείνοι το επιθυμούν, ω προ τι μεταξύ του σχέσει, όχι προ τι σχέσει μουσουλμάνων-χριστιανών, αλλά προ τι μεταξύ μουσουλμάνων, για συγκεκριμένα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και θρησκευτικού δικαίου, μπορούν πριν πάνε σε ένα ελληνικό δικαστήριο να πάνε στο μουφτή. Εάν όμω ο κάποιο μουσουλμάνο θεωρεί ότι αδικήθηκε, αυτό μπορεί να προσφύγει μετά κατά το Σύνταγμα στα ελληνικά δικαστήρια. Όπω συνέβη με την Παρακαλώ, όπως να μην πάσουμε χρόνο για την Θράκη. Όπω συνέβη. Είναι ευαίσθητο θέμα και ίσω δεν το ξέρετε. Πάμε στο τέλο να το εξηγήσω ανθρώπινη ερμηνεία. Κύριε Γεωργιάδη, δεν έχουμε χρόνο για την Θράκη. Γιατί ο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η ελληνική πολιτεία στη λεγόμενη μειονότητα. Να πω ότι δεν υπάρχει ορισμό μειονότητα πουθενά. Ψάξτε να βρείτε ορισμό μειονότητα. Δεν υπάρχει πουθενά. Ο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στην μουσουλμανική μειονότητα θα είναι ο ίδιο, κατά αναλογία, με τον οποίο οφείλει να συμπεριφερθεί σε όλε τι μειονότητε ή σε όλε τι ομάδε μουσουλμάνων σε όλη τη χώρα. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Και επειδή αυτό που είπε ο κ. Γιάννη δεν ισχύει στην πράξη, δηλαδή υπήρξε μουσουλμάνα η οποία κατέβηκε στην ελληνική δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη είπε ότι πρέπει να εφαρμοστεί η Σαρία και τώρα έχει καταφέρει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και η Ελλάδα σύρεται στο ευρωπαϊκό δικαστήριο και θα καταδικαστεί. Διότι η Σαρία είναι αντίθετη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορεί η Σαρία να θεωρεί τη γυναίκα ω πολιτική δεύτερη κατηγορία και εμεί να λέμε δικό του θέμα μεταξύ του μπορεί. Δεν μα ενδιαφέρει. Η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η εξή: πέθανε κάποιο και δεν είχε παιδιά και με τη διαθήκη του έγραψε όλη την περιουσία στη γυναίκα. Η αδελφή του, διότι σύμφωνα με τη Σαρία η γυναίκα παίρνει τον 8ο και τα υπόλοιπα τα παίρνουν τα αδέλφια, η αδελφή του κατέβηκε στα ελληνικά δικαστήρια. Πρωτοδίκω δικάζεται. Πήγε στον Άγιο Πάτο, ο οποίο με μια καπενέ απίστευτη απόφαση είπε ότι όχι, μπορεί να είσαι Έλληνα πολίτη. Αλλά το δίκαιο σου δεν θα το βρει στα ελληνικά δικαστήρια, να εφαρμοστεί η Σαρία επειδή εσύ ισχυρίζει ότι είσαι μουσουλμάνος. Και υπάρχουν αποφάσεις, τις οποίες έχω εδώ, αποφάσεις του Αγίου Πάρου, οι οποίες λένε ότι δεν εφαρμόζεται το Ισλαμικό δίκαιο μόνο στους ανθρώπους της Τράκης. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να οριστεί ποιο είναι. Δηλαδή, αν ένα στρατιώτη πάει και μείνει στη Θεσσαλονίκη ή στα Κύπρια, α πούμε, πού υπάρχει. Και ότι κάθε μουσουλμάνος μπορεί να υπαχθεί αν θέλει σε οποιοδήποτε μουφτή από τις τρεις μουφτίδες, της Ξάνθης, της Κομωτινής και του Δημοτήχου, και κάθε μουσουλμάνος πολίτης μπορεί να απευθυνθεί εκεί. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι καταρχήν το Ισλάμ είναι ή καταρχήν ή κατά δεύτερο. Δεν έχει σημασία αν είναι πρώτο ή δεύτερο. Δεν είναι μια θρησκεία. Είναι ένα δικαιικό σύστημα. Είναι ένα νομικό πλαίσιο. Το οποίο πάει να εγκατασταθεί στο σύνολο της χώρας, όπως ακριβώς έχει γίνει στη Θράκη. Και υπάρχουν πάρα πολλές δικαστικές αποφάσεις και μερικά πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Δηλαδή, σύμφωνα με τη Σαρία μπορούν να παντρεύονται παιδιά 12 ετών. Υπήρξε λοιπόν ζευγάρι Ελλήνων, μουσουλμάνων, που είχαν παντρευτεί, η κοπέλα ήταν 12 ετών, και όταν πήγαν στη Γερμανία να ζήσουν, και τους επιπίστευαν οι γερμανικές αρχές ότι στην Ελλάδα ένα παιδί 12 ετών το παντρεύει. Μέχρι το 2002 μπορούσαν να παντρεύονται και να χωρίζουν με αντιπροσώπους. Δηλαδή μια γυναίκα μουσουλμάνα μπορεί να έχει παντρευτεί και να χωρίσει χωρίς να πάρει χαμπάρι. Και αυτό το πράγμα οι κυβερνήσεις της δεξιάς, του Πασόκ, οι προοδευτικοί άνθρωποι το θεωρούσαν ότι είναι εντάξει. Ξαναλέω ότι πουθενά μα πουθενά και προκαλώ τον κύριο Γεωργιάδη να μου δείξει πού ακριβώς είναι. Πουθενά μα πουθενά δεν αναφέρεται στα δικαιώματα των Ελλήνων που διαβίουν στην τουρκική, στο τουρκικό κράτος, το δικαίωμα να αποφασίζουν αυτοί το νομικό σύστημα από το οποίο θα διέπονται. Αυτά είναι ανήκουσα πράγματα. Ξαναλέω ότι καταργήθηκε η Σαρία από το διαμάτι του 26 και υπάρχει στην Ελλάδα ακόμα. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης έχει ένα έργο που είναι τμήμα του οργάνου. Ονομάζεται Σοφιστική Έλληνες. Στο βιβλίο αυτό μας δίνει έναν απλό τρόπο για το πώς μπορούμε να καταλαβαίνουμε όταν ακούμε δύο ρήτορες
Ποιος παιδαγωγός δεν θα κάνει λάθος. Θέλω να την προσοχή σας. Ο τρόπος που το λειτουργία σου θέλει είναι ο εξής. Λέει, θα βάλω τα επιχειρήματα του Ρήτορος με τη σειρά. Με τα που είσαι μέσα στα κανάλια που λέω πολλές φορές με τη σειρά. Είναι δικό μου, το αστοτέλειο. Όταν τα βάζετε με τη σειρά, εάν το ένα επιχείρημα έχει ταυτότητα, συνέχεια και συμφωνία με το επόμενο, τότε ο Ρήτορος λέει την αλήθεια. Εάν όμως το ένα δεν έχει ταυτότητα με το άλλο, αλλά έχει αντίθεση με το άλλο, τότε ο Ρήτορος είναι κάπου, έχει χάσει κάπου τη διαδρομή. Μας είπε ο κύριος Τζίμερος ότι η συνθήκη του Ζάνης δεν αναγνωρίζει αλήθεια. Και ότι δεν αναγνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα που αναγνωρίζει η ελληνική πολιτεία. Άλφα επιχείρημα του, πρώτη θέση. Εγώ είπα ότι δεν είναι έτσι. Στην πραγματικότητα δεν το είδα. Για να μην μιλάμε να πάμε μετά μετά να πούμε το live, δεν εγώ θα περιμένω. Τώρα το λόγο, έτσι δεν είναι. Μετά από τις πλούσεις. Ωραία. Δεν καμία αντίθεση. Λοιπόν, άρα, άλφα θέση, η τιμή του Ζάνης κατά τον κύριο Τζίμερο δεν αναγνωρίζει αυτού του τύπου το δίκτυο. Δίτα θέση από τον κύριο Τζίμερο. Ο Άριος Παύλος για μία υπόθεση έβγαλε απόφαση ότι αναγνωρίζεται το Ισλαμικό δίκτυο. Μα για να βγάλει την απόφαση αυτή ο Άριος Παύλος τη δεύτερη, κάπου στηρίχθηκε. Δεν βγάζει την απόφαση ο Άριος Παύλος γιατί έτσι ξύπνησαν δικαστές και είπαν να βγάλουν μία απόφαση. Άρα η πρώτη θέση του κυρίου Τζίμερου καταρρίφθηκε από τη δεύτερη θέση του κυρίου Τζίμερου. Για να τη σχεδιαλέωσουμε. Ο Άριος Παύλος, εγώ δεν έχω προβλήματα. Ο Άριος Παύλος λοιπόν έβγαλε τις αποφάσεις αυτές. Γιατί? Γιατί αναγνωρίζεται σε αυτούς τους ανθρώπους αυτού του είδους το δικαίωμα. Αυτό είναι όλο. Τώρα, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να υπερισπιστώ τη σαρία ως σύστημα. Εγώ δεν είμαι μουσουλμάνος. Οφείλω όμως να σας πω για να μην κάνουμε και παλαβοδρομούμε. Δεν είναι μόνο το Ισλάμ που είναι ένα σύνθετο δικαιακό σύστημα. Όλες οι οργανωμένες θρησκείες είναι. Παραδείγματος χάρη η Εκκλησία η Ορθόδοξη έχει το λεγόμενο κανόνα, το λεγόμενο κανονικό δίκαιο. Που είναι ένα πλήρες σύστημα δικαιακό, πλήρες. Που για σειρά αιώνα από την βασική μα νομοθεσία. Άλλο αν στην πορεία γίναμε ένα αστικό κράτος και φτιάχνει σύνταγμα και νόμους. Οι μουσουλμάνοι βέβαια, γιατί πολιτιστικά και ιστορικά είναι προφανώς μια προγενέστερη, δεν μου έστελνε στις δυτικές αξίες, να πω προγενέστερο, θα έπρεπε να πω σε ένα άλλο τρόπο σκέψης, προφανώς έχουμε μείνει σε αυτό που και εμείς και κάποιοι και αποδοξία έχουν, και ο πολιτισμός έχει και όλες οι οργανωμένες θρησκείες έχουν. Όλες δηλαδή αυτές οι οργανωμένες θρησκείες έχουν και την έννοια κανονιστικού δικαίου. Δεν είναι μόνο το Ισλάμ. Να απαντήσω με το εξής. Απλό τρόπο. Διότι όσο περισσότερο βλέπουμε το πώς θα τα δικαστήρια και την σχέση που έχουμε και την εξάρτηση που έχουμε από την εκτελεστική εξουσία, τόσο περισσότερο μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πολλές αποφάσεις υπαγορεύονται από άλλες αρχαιότητες. Μπορεί λοιπόν ο Άγιος Πάγος να έβγαλε αυτή την απόφαση. Θεωρώ ότι είναι μια λανθασμένη απόφαση. Έχω κάτι δικαίωμα να το θεωρώ μόνο ότι δεν είναι εθνικός, όπως το θεώρησε και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή υπάρχει το Συμβούλιο της Επικρατείας που λέει ότι η συνθήκη των Αθηνών η οποία αναφέρει θέματα σαρίας δεν ισχύει πια, διότι έχει αντικατασταθεί από τη συνθήκη της Λοζάνης. Και ο Άγιος Πάγος λέει ότι ισχύει. Επειδή όταν υποστηρίζω κάτι, το ψάχνω σε βάθος. Να σας πω ότι αυτά που ισχυρίζεται ο κ. Γεωργιάδης ότι υπάρχουν στη συνθήκη της Λοζάνης δεν υπάρχουν. Υπάρχουν στην προγενέστερη συνθήκη των Αθηνών του 1913 μετά τους πολέμους, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, στην οποία υπάρχουν θέματα σαρίας. Ο Άγιος Πάγος λοιπόν λέει ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν ακύρωσε την προηγούμενη. Κατά μία έννοια την επέκτηνε και γι' αυτό δεν αναφέρθηκε εκτενώς σε θέματα μουσουλμανικής μειονότητας. Ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πολύ. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Καθώς η υπόθεση, όπως ακούστηκε, ότι η εκτελεστική εξουσία υπαγόρευε στον Άγιο Πάγο την απόφαση που θα έφερε ο Άγιος Πάγος στην δίκη μια μουσουλμάνα που διεκδίκησε την περιουσία του, με συγχωρείτε, εντάξει. Εγώ μένω στην αμοσιολογία γιατί δεν μ' αρέσουν. Δεν υποκρίνομαι ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί παρεμβάσει στην Ελλάδα σε διάφορα επίπεδα, αλλά το θεωρώ σχεδόν απίθανο να έχει συμβεί κάτι τέτοιο σε μια απόφαση που θα δει ο Πάο μια τέτοια ιδιωτική φύση.
Εάν υπήρξε, γιατί εάν υποτεθεί ότι έχει υπάρξει, εγώ δεν πιστεύω ότι έχει υπάρξει. Εάν υποτεθεί ότι έχει υπάρξει, επειδή δεν μπορώ να πιστεύω ξαφνικά η τότε κυβέρνηση που δεν ξέρω ποια ήταν, ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ για το να πάρει μουσουλμάνα τη Θράκη δίκαιη μοιραστιά από περιουσία του αδερφού τη και την άλλη. Αυτό δημιουργούσε νομολογία. Να το εκνευρίσω. Μην εκνευρίζεστε. Εγώ δεν εκνευρίζω. Αλλά δεν εκνευρίζω. Λογική στιγμή. Αν υποτεθεί, λέω ότι εγώ επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι έχει κάτι τέτοιο. Το Άρη Μάγο έχει κάνει τέτοια πόρτα, έχει πολύ ακόμα σου εξήγησα πριν. Καλό, κακό, εδώ δεν κρίνουμε την τύπη του Λάνη. Αν θα κάνω μια συζήτηση για την τύπη του Λάνη και το γιατί προλάβουν την τύπη του Λάνη και ποιε συνθήκε προλάβουν την τύπη του Λάνη, είναι ένα άλλο. Εγώ τι κάνω, θα ρίξω τον άνθρωπο μια περίπτωση. Μου αρέσει, είναι το μάτι που σπουδάζω. Αλλά δεν είναι σπαρού. Πάντω για να βγάλουμε ακόμα σε άλλο, πάμε σίγουρα κάπω στη δίκη. Αν υποτεθεί τώρα στην δική σα θέση ότι αυτό είναι κάποιο είδου συνωμοσία τη εθνική εξουσία για κάποιο λόγο, ο μόνο πραγματικό λόγο θα μπορούσε να υπάρχει για μια τέτοια παρέα, ποιο θα ήταν, η μη τάραξη των τελετουργικών σχέσεων. Επιστρέφουμε λέει στην αφικηρία. Εσεί λέτε μπορούμε να αμφισβητήσουμε όλα αυτά τα τόσα πράγματα. Εγώ α πω στην αρχή ότι δεν μπορούμε, γιατί αν το αμφισβητούσαμε θα δημιουργούσαμε τεράστια αιτήματα σχέση Ελλάδα-Τουρκία. Είμαι καταναλωτή, δεν είναι τόσο δύσκολα. Πολύ ωραία. Μην επιστρέφετε συνέχεια εκεί. Χάνετε χρόνο από το θέμα που την έχετε άνθρωπο να ακούσουν, που είναι το Ισλαμικό τέμενο, που είναι πιο σύνθετο, πιο δύσκολη η δική μου θέση, εκεί είναι το πλεονέκτημα. Πάμε λίγο το πιο εύκολο για εσά, πιο δύσκολο για μένα, να πούμε τα επιχειρήματα μου. Επιμένω στο θεσμικό πλαίσιο, γιατί δεν με ενδιαφέρει να παίξω πάρα σε ένα εύκολο ή σε ένα δύσκολο. Προτιμώ το δύσκολο. Γιατί το δύσκολο είναι αυτό που είναι το υπόβαθρο για τα υπόλοιπα. Έχετε καταλάβει τι συζητάμε εδώ, έτσι δεν είναι. Πολύ ωραία. Ερώτηση. Σηκώστε και πώς έχετε καταλάβει αυτό που σας λέω. Πώς έχετε καταλάβει αυτό που λέω μια λογική βάση. Πώς έχετε καταλάβει το τέλειο. Απάντησε πώς έχετε καταλάβει το τέλειο. Άρα το έχει γίνει τότε. Πάμε να το κάνουμε στο πράγμα να το πούμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα σα και έχω καταλάβει πώς διασυνδέσατε την ίδια. Δηλαδή το επιχείρημα είναι ότι επειδή η Τουρκία μα χρήζει τα δόντια, αφήνουμε τη μουσουλμανική μειονότητα να έχει ένα δικό της οικιακό σύστημα. Όχι μόνο αυτό. Καλά. Είναι το ότι με τον ίδιο τρόπο, πριν 200-300 χρόνια, με τον ίδιο τρόπο τα κεφαλού του ιδιώτου βασιλείου πριν την Γαλλική Μάνα του οτιδήποτε, για να μην διαταραχθούν οι σχέσεις με οτιδήποτε, και θα είναι επίκαιρα αστική δημοκρατία τώρα. Το να επικαλείσει τους δυνητικούς κινήτες σημαίνει ότι έχει δίκιο ο ίδιος σήμερα στο ότι εμείς πρέπει, σαν οι ελεύθεροι άνθρωποι, να κατηγορούμε ένα συγκεκριμένο τρόπο τις σχέσεις πολιτείας και πολίτη. Εγώ θεωρώ απίστευτο το ότι συζητάτε για ένα λεπτό. Για τη Σαρία, πρέπει να το εξηγήσω πολύ απλά, μπορεί εγώ να θέλω. Δεν είναι μόνο ζήτημα τη ελληνική πολιτεία. Υπάρχει τρίτο συμβαλόμενο μέρο. Το τρίτο συμβαλόμενο μέρο είναι η τουρκική δημοκρατία. Με την οποία έχουμε το άλλο μια συνθήκη. Δηλαδή, δεν είναι αποκλειστικό δικό μα δικαίωμα. Καταλαβαίνετε τι σα λέω. Αυτό το πιάμα. Δηλαδή, έχουμε, προσέξτε, έχουμε το σύνδεσμο. Όταν φτιάξαμε το κράτο μα, δηλαδή στα υπάρχοντα σύνορά του, δεχτήκαμε αφετηριακά ότι για αυτού του ανθρώπου εκεί δεν θα αποφασίζει μονομερό η ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία μπορεί να αποφασίζει ό,τι θέλει, αλλά για αυτού του δικά του ανθρώπου εκεί πρέπει να σέβεται και την Τουρκία. Ξαναλέω ότι πέρασαν 100 χρόνια από τότε. Ξέχασα και σε άλλο κράτο που έγινε συζήτηση. Μεταξύ πολιτιακή και Σαρία. Η Σαρία περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορούν να αποδώσουν το δίκαιο. Δηλαδή, όταν ένα πάει και κατεβάζει το Κοράνι και αυτό βάλει το χέρι του το Κοράνι, υποτίθεται λέει την αλήθεια και κανένα μάρτυρα και κανένα άλλο στοιχείο δεν μπορεί να ελέγξει την υπόθεση. Καταλάβετε. Και να πείτε σε λεπτομέρεια τη Σαρία. Εγώ δεν υπερασπίζω με τη Σαρία. Καταλάβατε ότι με ενδιαφέρει περισσότερο τη Σαρία. Το σύνορα. Εγώ θα σε εξηγώ θεσμικά τι ισχύει στη Θράκη και αν υποτεθεί ότι ο κύριο Τσίμερο πιστεύει ότι υπήρξε εκτελεστική εξουσία παρέμβαση για να μην πειραχτεί αυτού του τύπου το δίκαιο, ακούω σαν ανθρώπο παραπάνω να επιβεβαιώσει ότι καλώ κακό στη συγκεκριμένη περιοχή για το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί νέα καρδιά. Ξαναλέω ότι δεν θα μα είναι η Τουρκία και καλώ καθώ δεν αναλάμβουμε υπόψη για ζητήματα εξωτερική πολιτική, διεθνών σχέσεων,
ειρήνη του πολέμου και όλα αυτά για του πολιτικού έχουν σημασία. Έτσι, ο κράτος, η κοινωνία. Δεν ισχύει μόνο για την κράτο. Ισχύει για όλη την κοινωνία. Για όλη την κοινωνία. Δηλαδή, εκεί υπάρχει τρίτο συμβαλόμενο μέρο. Το κράτο, όχι σα λέω. Η ελληνική κοινωνία μπορεί να έχει άποψη για να φωνάζει. Φυσικά μπορεί να ζητάει. Η ελληνική κοινωνία μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να νομοθετήσει μονομερό νόμο. Ξαναλέω λοιπόν ότι δεν πρόκειται για μονομερή νομοθεσία. Πρόκειται για ένα έθιμο που εκείνη την εποχή έγινε αποδεκτό, ήταν 100 χρόνια πριν και διατηρείται σήμερα χωρίς να στηρίζεται, επαναλαμβάνω, σε κανένα νομικό κείμενο. Αυτή είναι η συνθήκη της Λοζάνης, αυτή ακριβώς. Και αν βρείτε ένα σημείο, αν θέλετε να διαβάσουμε όλοι, αν βρείτε ένα σημείο που να λέει ότι μπορούν Έλληνες πολίτες αντίθετα με το Σύνταγμα που εξασφαλίζει την ισότητα, την ισονομία, την ισοπολιτεία και το δικαίωμα σε δίκη όλων των Ελλήνων, αντίθετα με αυτό, ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν στο ίδιο κράτος δύο συστήματα νομικού πλαισίου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, απορώ το συστάμα. Απορώ το συστάμα. Είναι άλλη είδους οι δεσμεύσεις που μπορεί να έχει κάποιος. Είναι άλλη είδους οι δεσμεύσεις που μπορεί να έχει κάποιος ως μέλος μιας θρησκείας, δικές του δεσμεύσεις. Και άλλες οι δεσμεύσεις που αφορούν την τήρηση των νόμων. Το λέω και επαναλαμβάνω και το τονίζω αυτό, γιατί το θεωρώ κομμουνιστικό. Διότι η ανάπτυξη της Ισλαμικής μειονότητας θα οδηγήσει κάποτε σε ανάπτυξη Ισλαμικής πλειονότητας. Δεν θα είναι πάντα μειονότητα. Άρα η Σαρία κάποια στιγμή θα εφαρμοστεί στο σύνολο της Ελλάδας. Θα πω ένα τελευταίο παράδειγμα. Να πω ένα τελευταίο επιχείρημα, γι' αυτό και πάμε στο τέμενο γιατί νομίζω γι' αυτό έχετε έρθει. Ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κύριος Τζίμερος που διαφωνούμε από τα θεσμικά. Πριν από 4 μήνες ήμασταν με την Ευγενία και τον Περσέα σε μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών που ονομάζεται Utah. Σε αυτή την πολιτεία η κυρία του θρησκεία είναι η Μορμόνη. Ξέρεις να μην δεν φτάνουν πόσα διαφορετικά πράγματα στο οικογενειακό δικαίωμα έχουν οι Μορμόνοι που δεν έχουν υπόλοιπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιτρέπουν στους Μορμόνοι να έχουν τα δικά τους δικαίωμα, ακόμα και στις ορισμένες κοινότητες τους την πολυγαμία που απαγορεύεται κανονικά από την Αμερικανική νομοθεσία, γιατί τους αναγνωρίζει ότι στη δική τους κοινότητα έχουν ένα ιδιότυπο καημένη κουλτούρα. Δεν είναι κάτι δηλαδή τόσο πρωτόγνωρο όσο το παρουσιάζει. Είναι κάτι που σημαίνει. Είμαι βέβαιος ότι αν κάποιος σκεφτόταν αυτό, δεκάδες άλλα παραδείγματα ανά τον πλανήτη. Ας αφήσουμε λίγο τη Θράκη στην ησυχία της. Μην κάνουμε καμία δουλειά. Την Θράκη πάμε τώρα στην Ελλάδα. Στο τέλος. Εμείς σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στο τέλος. Νομίζω ότι έχει ένα κατανοητό. Ο κύριος Καθελαρτή, πού να δικήσουμε. Καλησπέρα και στους δύο και ευχαριστούμε για άποψη. Είναι μια πολύ απλή ερώτηση και απευθύνεται και στους δύο κλείνους έτσι φύγουμε και αυτό θα το κλείσουμε και το θέμα και πάμε στο θέμα. Άκη, να μην δεν έχουμε. Όχι, ενώ δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται γραφτός διότι δεν ξέρουν, δεν ακούν την ερώτηση και όσοι μας το ακούν διαφορετικά και όσοι είναι εκεί. Δηλαδή, γράψτε τους το πήγε. Γράψτε τους ένα χαρτί. Δεν μας ακούνε ενεργειακά. Γράψτε Επιχειρήματα λοιπόν για το τέλος.
τα οποία τα άκουσα, ήταν ότι θα μπορούν να τους ελέγχουν. Αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι αναγνωρίζει πως είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Και θα μπορούμε να τους ελέγχουμε γιατί θα είναι συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο, ενώ μέχρι τώρα είναι σε πολλά σημεία παράνομα, ενώ τότε θα είναι σε ένα νόμιμο. Υπάρχει η εξής προφανής, ο εξής προφανής αντίλογος. Δεν είναι παράνομα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιούν οι μουσουλμάνοι για να συγκεντρώνουν. Δηλαδή, όπως εγώ μπορώ να καλέσω 50 άτομα στο σπίτι μου και να συζητήσουμε ή στα γενέθλιά μου να χορέψουμε, μπορώ να καλέσω και για να προσευχηθούν. Άλλο το δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένο σε αυτή τη ρίκη και άλλο το παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καμιά 200, κανείς δεν ξέρει πόσα, τα οποία λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν. Αν δηλαδή δεν ενοχλούν τους περιοίκους, λειτουργούν μια χάρη. Και λέει ο μουσουλμάνος του φίλου του Περίκα, ότι φόρεξε τους φίλους του και προσευχόμαστε. Τι σας νοιάζει σας. Το δεύτερο είναι ότι η ανέγερση ενός θεμέλους δεν αποκλεί τη δημιουργία κι άλλων. Ήδη υπάρχει σχετική νομοθεσία και ήδη έχουν δοθεί 4 άδειες για εκτιρίους οίκους, 3 στην Αθήνα και 1 στην Τίποτα. Οποιοςδήποτε κάνει μια αίτηση και πληρεί τις διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα και ασφάλειας, μπορεί να πάρει άδεια για να φτιάξει ένα εκτιρίο οίκο. Και εκεί να προσέχει. Εδώ τις έχω τις αποφάσεις και δεν ξέρουμε σε ποιο θρησκευμα ανήκουν. Μάλιστα οι δύο από αυτές δεν αναφέρουν καν ότι είναι Ισλαμικό τέμενος. Ότι είναι όχι τέμενος, είναι εκτίριος οίκος, τζαμίας. Αυτές είναι αποφάσεις. Το ένα είναι το Χάμσα Χάμσα, χορήγηση άδεια σύνδεση και λειτουργία εκτιρίου οίκου τη διοικητική κοινότητα Χάμσα Χάμσα. Αυτό τίποτα. Απλώς από το όνομα του ετούντος, το οποίο δεν αναφέρω, γιατί μπορεί να είναι απόλυτο, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μουσουλμάνος. Το άλλο είναι ο εκτίριος οίκος των Ελλήνων μουσουλμάνων, στο Κερατσίνι. Το άλλο είναι εκτίριος οίκος της διοικητικής κοινότητας, τέλος πάντων ένα ακατάλληλο. Μιτζά, Μουράν, Θήβα, Μιχάν, Σουράν, Μουράν, Θήβα. Μιχάν, Σκούλ, Μουράν, Θήβα. Υπάρχει ακόμα ένα, το οποίο είναι μουσουλμανικός οίκος Ντάρον Τζανάτα. Τι περιμένουμε λοιπόν, πιστεύουμε ότι οι μουσουλμάνοι που δουλεύουν στο Μαραθώνα θα πηγαίνουν στο επόμενο χώρο, ή αυτοί που μένουν στη Θήβα, ή αυτοί που σκορπίζονται ή θα σκορπιστούν σε όλη την Ελλάδα, θα πηγαίνουν στο Βοτανικό. Σε κάθε μέρος θα φτιάξουν και μια μουσουλμανική εστία. Ξαναλέω, δεν θα είχα πρόβλημα, εάν δεν ήταν ένα παράλληλο νομικό σύστημα. Εκεί το πρόβλημα. Δηλαδή, αν μια θρησκεία είναι μόνο θρησκεία, και συμφωνώ με αυτό που είπε ο Άδωνης πριν, ότι όλες οι θρησκείες ξεκίνησαν ως κανονιστικά πλαίσια. Στην πορεία όμως αυτό το απέριψε. Δηλαδή, αν ρωτήσεις έναν χριστιανό, συμφωνήστε, παιδί μου, ότι η προγραμμή σχέση είναι πολύ να σου πει έλεγχο. Αν ρωτήσεις όμως έναν μουσουλμάνο, θα σου πει το λέει ο Αλλάχ. Ο νόμος του Αλλάχ είναι ανώτερος όλων των άλλων νόμων. Αυτό λέει. Επομένως, πάμε να εγκαταστήσουμε σε όλη την Ελλάδα πυρήνες οι οποίοι θα έχουν το δικό του νομικό σύστημα. Και ξανά έρχομαι όχι στην μουσουλμανική, για να μην ενοχλήσουν κάποιοι, αλλά στο θέμα του προσδιορισμού της μειονότητας. Τι είναι μειονότητας? Δηλαδή, αν κάποιοι από εμάς μαζευτούν και πούν ότι εμείς θέλουμε να τις διαφορές μας να τις επιλύουμε μεταξύ μας. Και όταν κάποιος δεν φέρεται σωστά, θα τον κορδουλιάσουν. Τι σε νοιάζει σε έναν τέτοιο, εμείς το δεχόμαστε. Αυτό είναι αποδεκτό σε ένα σύγχρονο κράτος. Και είναι αποδεκτό, ας πούμε, και για τα παιδιά αυτών που ασπάζονται αυτού του είδους τη δικαιική αντίληψη. Υπάρχουν πολλά πράγματα που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο, στα οποία η πολιτεία είναι δύσκολο να επέμβει και είναι όντως θέματα ιδιαίτερα ευαίσθητα. Να σας πω ένα έτσι για να ελαφρύνει λίγο εγώσμα, που δημιουργούνται κάποια φίλη, η οποία είχε την τύχη να μεγαλώσει από γονείς Πορτοφάγος, αλλά Πορτοφάγος δεν ήταν, τελώς, ούτε βραστά. Και έλεγε πώς υπέφερε, όταν την έβαζε να τρώει, ομάρα δικιά ως μικρό παιδί. Προβλήματα που είχε με βιταμίνες,
Τι ενοχέ που είχε όταν προσπαθούσε αντί να πάει να κάνει ραντεβού να χτυπήσει και ένα κάμπρο και να σπίσει στα κρυφά. Υπάρχει νομοθεσία που να θεωρεί ότι αυτό είναι αδίκημα ενδεχομένω εάν κάποιοι γονεί ή κάποια ομάδα ανθρώπων, ξαναλέω μια συλλογικότητα η οποία αυτοκαρακτηρίζεται ως μειονότητα, πει ότι εμεί έτσι θέλουμε να είμαστε. Και αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη τώρα, και τώρα το αντιλαμβάνεται, εμεί εδώ το θεωρούμε θεσμικά κατοχυρωμένο. Δηλαδή, τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη υπάρχει ο μουφτής. Μουφτής σημαίνει αυτός που επινέπει τον νόμο της. Ο μουφτής είναι νομικός ελευθερολόγος. Άλλο αντίθετο. Στα ελληνικά έτσι, στο ελληνικό καθεστώ, ο μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος. Δεν θεωρείται υποχρεωτικό να έχει σπουδάσει νομικά. Αρκεί να έχει σπουδάσει σε ένα ανώτατο σχολείο Ισλαμικό. Πώς τώρα κάποιος χωρίς νομικές γνώσεις αποφασίζει για νομικά θέματα είναι μια ιστορία. Και επίσης απολύεται από τον ομάδο. Και όχι από το ανώτατο πληθυντικό συμβούλιο όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα υπάρχουν πολλά περίεργα πράγματα και μάλιστα υπάρχει η υποχρέωση του πρωτοδίκη να επικυρώνει τις αποφάσεις. Αυτό θα συμβεί στην Αθήνα. Δηλαδή κάποιοι να πούν ότι εμείς θέλουμε να επαφθούμε εκεί. Και τι συμβαίνει όταν ο άντρας είναι μουσουλμάνος και η γυναίκα δεν είναι. Υπάρχει σχετική νομολογία για τη Θράκη, αυτό είναι επικαλούστο. Γιατί η Θράκη είναι το μέλλον μας. Ό,τι συνέβη στην Θράκη θα συμβεί εδώ, θα συμβεί παντού. Τι συμβαίνει, ας πούμε, αν ένα ζευγάρι μουσουλμάνων παντρευτεί με πολιτικό γάμο. Τι ισχύει. Και τρακάρουν και σκοτωθούν και οι δύο. Τι ισχύει για την κληρονομιά της περιουσίας. Το ελληνικό δίκαιο ή το μουσουλμανικό ή η Ισαρία. Και όταν ο Άγιος Παύλος λέει ότι δεν ισχύει η διαθήκη αυτού νου, διότι επειδή είναι μουσουλμάνος πρέπει να υπαχθεί στη Ισαρία, τι πρέπει να κάνει ένα συμβολιογράφος όταν πάει ένα μουσουλμάνος και πει ότι εγώ θέλω να συντάξω το δίκαιο. Διότι δεν γίνεται, διότι υπάρχει αυτή η απόφαση του Άγιου Παύλου. Το αν ισχύει αυτό λοιπόν και αν είναι συμβατό ή δεν είναι με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και με τα δικαιώματα του ανθρώπου, θα το δούμε πολύ σύντομα. Αλλά εγώ να τυχαίνονται να πω ότι επειδή είναι η Τουρκία και μας τρει στα δόντια, πάντα μας άρεσε και αυτή τη στιγμή έχει τον Τσίπρα με τον κοντρόλο Ερντογάν, γιατί έχει τρει μουσουλμάνους βουλευτές και όποτε θέλει το ρίχνει. Εμείς θα δεχτούμε ως ευρωπαϊκό κράτος μια κατάφορη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δίκων γυναικών, η οποία ξαναλέω δεν στηρίζεται σε κανένα νομικό κείμενο. Δεν στηρίζεται στη δίκη της Λοζάνης. Και όχι μόνο θα το δεχτούμε, αλλά πάμε να την επεκτείνουμε στο σύνολο της χώρας. Θα πάμε και για τη σχηματοδοτική στο δεξιό. Λοιπόν, πάμε πάλι με τη σειρά. Εγώ ομολογώ ότι δεν θέλω. Είπε ο κύριο Τζίμερο ότι ούτω ή άλλω θα υπάρχουν διάφορα τζαμιά με την Κράτη, ότι οι μουσουλμάνοι του Μαραθώνιο δεν θα πάνε στο κεντρικό τζαμί, στο δανεικό, αληθέ. Και ότι θα υπάρχουν διάφορα κτίρια ή στη Θήβα και αλλού. Και ότι αυτό θα εξαπλώσει τη Σαρία και τον τρόπο που υπάρχουν. Άρα το τζαμί στο δανεικό δεν συνομίζει τίποτα. Ούτω ή άλλω όλα όσα είπατε δεν συνδέουν το τζαμί με το δανεικό. Θα γίνουν στον γλώσσο. Εγώ δεν διαφωνώ. Να γυρίσουμε ένα κανόνα. Να γυρίσουμε ένα κανόνα. Δεν λέω είτε ο κύριο Γεωργιάδη και αποδεί το πράγμα που δεν είναι το ζητή. Δεν είπα ότι δεν μα ενοχλεί. Δεν είπα ότι δεν μα ενοχλεί. Μα ενοχλεί και αυτό και το άλλο. Αυτά όλα που είπατε όμω, να το παραφράσω. Αυτά όλα που είπατε και όλε αυτέ τι ανησυχίε που είπατε ισχύουν προφανώ και την πίτα να μην πετύχει. Πράγματι. Άρα όλε τι συζητήσει που κάνατε. Με το τζαμί στο μεταλλικό και εκτός θέματος. Π.χ. Διότι τώρα μιλάμε για το τζαμί στο μεταλλικό. Άρα πρέπει το επιχείρημα που αναπτύξετε να συνδέει μια ανησυχία με το τζαμί στο μεταλλικό. Εάν θέλετε να κάνω μια κουβέντα για την ανησυχία μας για την εξάπλωση του Ισλάμ. Να μην είναι το τελευταίο πριν πιο. Δηλαδή το τζαμί στο μεταλλικό δεν σχετίζεται με εξάπλωση του Ισλάμ. Όχι, δεν σχετίζεται. Είμαι περίεργος να ακούσω. Η απόδειξη που δεν σχετίζεται είναι αυτό που είπατε. Ότι ο μουσουλμάνος του Μαραθώνα δεν θα πάρει το δανεικό. Πράγμα, δεν θα πάρει. Ο μουσουλμάνος του Σπίτα δεν θα πάρει το δανεικό. Άρα το επιχείρημα ότι δεν έχουν να προσευχηθούν κάπου. Και το δικαίωμα δεν ισχύει. Ακούστε. Εγώ δέχτηκα να κάνω τη ζήτηση και πολλοί δημοσιογράφοι και πιστεύω το είπατε και δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά ο βασικός παρόν ήταν να μιλάει πάνω στον άλλο. Εγώ είδα, αφήνω το μικρόφωνο εδώ και περιμένω να μου κάνετε σήμερα το πάνω. Αλλιώς θα καταλαβαίνει κάτι τίποτα. Ναι, αλλά δεν θα μου αποδείξετε πράγματα που δεν εννοώ. Αν θα σημειώνει το είπατε. Το είπατε. Το είπατε. Το είπατε. Ότι όταν θα είναι στο μαραθώνιο δεν θα πάει στο αυτό. Άρα δεν το συνοπτήσουμε το πράγμα. Επάνω
επανέρχομαι λοιπόν, επανέρχομαι για το ίδιο νόστο και δεν θα τους κουραστώ. Εάν η κουβέντα μου, εάν η κουβέντα που κάνουμε είναι ο φόβος μας για την εξάπλωση του Ισλάμ, παραδείγματος χάρη, άκουσα που είπατε, σε λίγο θα είμαστε όλοι σαν τη φράκη κτλ. Άρα ο φόβος θα γίνει, θα υπάρχει τεράστιος Ισλαμικός κύκλος στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ένας πραγματικός φόβος. Δεν είναι ένας πραγματικός φόβος για την Ελλάδα. Είναι ένας πραγματικός φόβος για την Ευρώπη. Είναι ένας πραγματικός φόβος για την Δύση. Αυτό είναι το κυρίως θέμα στις τρίτες γερμανικές εκλογές. Αυτό είναι το κυρίως θέμα στις αμερικάνικες εκλογές. Αυτό είναι το κυρίως θέμα στις δημοσίων στην Ουγγαρία πριν μια εβδομάδα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση όμως από το τζαμίσο ποταμικό. Είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις. Ο λόγος που είναι διαφορετικές είναι γιατί κι αν τώρα παίρναμε μια απόφαση στη Βουλή να μην γίνει το τζαμίσο ποταμικό, δεν θα εξέλιξε ο κίνδυνος της Ισλαμικής εξαπλώσεως και όλων των άλλων που είπαμε. Άρα πρέπει να, αν η συζήτησή μας είναι αυτή, αν θέλουμε να αλλάξουμε το θέμα της συζήτησης και να μην είναι την Ισλαμική απειλή ή την Ισλαμική εξάπλωση, πολύ ευχαρίζω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά αυτό πρέπει να μιλήσουμε το τζαμίσο ποταμικό. Και κλείνω. Επιάχνω την κυρία πίσω και πολύ έτσι ευρύω και πολύ έτσι. Πρέπει να πατώ για να εξετάσουμε ένα θέμα. Παιδιά, άκουσα, είναι πολύ ωραίο να κάνω τη συζήτηση. Εγώ να φέρω σε 15 και πίσω στην 30, παρέμβει τη συζήτηση. Αλλά οι συζητήσει για να καταλήγουν κάπου πρέπει να έχουν μια ουσία. Πολύ ωραία. Για να μιλήσουμε για το τζαμίσο ποταμικό πρέπει να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε και το πώ φτάσαμε στο τζαμίσο ποταμικό. Σε αυτό λοιπόν σε 3 λεπτά την ιστορία για να την ξέρετε. Η Ελλάδα είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει τζαμί όπως έχουν καλώς κακώς είναι οι άλλοι για τις Ισλαμικές επεκτάσεις. Όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν υπάρχει καμία χωρίς μεγάλο τζαμί. Ούτε μία. Είμαστε οι μοναδικοί. Το είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει καταδικάσει την Ελλάδα για αυτή την έλευση. Πάμε λοιπόν τώρα. Εγώ κρατάω τον λόγο. Πάμε λοιπόν τώρα. Η Ελλάδα σε διάφορες φάσεις υποσχόταν ότι θα φτιάξει αυτό το τζαμί. Δεν το έφτιαχνε όμως. Ο πραγματικός λόγος που το έφτιαχνε είναι γιατί ο πληθυσμός προφανώς δεν το ήθελε, γιατί η Εκκλησία προφανώς δεν το ήθελε, αλλά γιατί ο Σουμάνος ήταν τα πάντα λίγοι. Πολύ ωραία. Όσο περνούσαν τα χρόνια όμως και όσο ο Σουμάνος στην Ελλάδα γίνονταν περισσότεροι, το αίτημα για να εφαρμόσει η Ελλάδα τις σχετικές της υποσχέσεις διαδοτικών κυβερνήσεων, πολλών κυβερνήσεων, ακόμα και η Κούντα το είχε υποσχεθεί, αποφάσισαν κάποια στιγμή να μπουν στην κουβέντα για να γίνει το τζαμί. Πότε αποφάσισαν να απαντήσουν στην κυρία, επειδή ως τότε η ελληνική πολιτεία ισχυριζόταν ότι πρέπει το τζαμί να το φτιάξουν μόνοι τους μουσουλμάνοι στην Αθήνα με δικά τους χρήματα, ήρθε το κράτος της Σαουδικής Αραβίας το 2007, βρήκε τους μουσουλμάνους όχι του Μαραθώνα που είπε πριν στο παράδειγμα ο κύριος Τζίμερ, αλλά της Παιανίας, εργάτες στα χωράφια, και τους είπε, θα σας δώσω εγώ τα λεφτά για να φτιάξω το δικό σας τζαμί στην Παιανία. Όταν η ελληνική πολιτεία λοιπόν πληροφορήθηκε ότι ένα ξένο κράτος και μάλιστα η Σαουδική Αραβία, η οποία χρηματοδοτεί τζαμιά ενωπικών, και όπως ξέρετε, είναι ο λεγόμενος μοχαμπιτισμός. Είναι ένα πολύ επιθετικό Ισλάμ ως προς τον προσελκυσμό του και ως προς το τι γίνεται σε αυτά τα τζαμιά. Η ελληνική πολιτεία, είπε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να έρθει η Σαουδική Αραβία και να φτιάξει ένα τζαμί κατά πόσο θέλει στην Παιανία. Δεν είχαμε ως πολιτεία τον τρόπο να την αποτρέψουμε, διότι ήμασταν αναπόλυτοι όπως διεθνείς μας δεσμεύσεις και όπως τις εφαρμογές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και τότε η ελληνική πολιτεία είπε, όχι, δεν χρειάζεται να κάνει αυτό η Σαουδική Αραβία, δεν θα σας το φτιάξω εγώ. Και έτσι ξεκίνησε η κουβέντα για το τζαμί στο Ποταμικό. Ο πραγματικός λόγος δηλαδή, το τζαμί αυτό για το οποίο συζητάμε ακόμα δεν έχουμε συζητήσει, το πληρώνει η ελληνική πολιτεία, ήταν η πολιτική απόφαση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, το τονίζω, την υποστηρίζω αναφανθών και ήταν σωστή ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέψουμε σε ένα ξένο κράτος να μπει στα δικά μας τα χωράφια κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα το λόγο του Ιωτήμα. Να τα πάρουμε. Για ερωτήσεις με χαρτάκι εδώ. Αν
μακάρι η Ελλάδα δεν καταδικάστηκε από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τη μη ανέγερση της Αμερικής. Καταδικάστηκε για την συνολική φασιστική πολιτική καταπίεση άλλων μειονοτήτων. Μειονοτήτων δηλαδή που δεν ανήκαν στο ορθόδοξο δόγμα. Αρκεί να καταλάβουμε ότι για να ανεγερθεί εκτήριος οίκος άλλου δόγματος έπρεπε να υπάρχει άδεια του οικείου με την Μητροπολίτη. Δηλαδή για να ανοίξεις μπακάλικος η γειτονιά θα πρέπει να πάρεις άδεια του Σκλαβενού. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Και φυσικά καλώς καταδικάστηκε η Ελλάδα, διότι καταπίεζε όλες τις μειονότητες. Πάμε τώρα να δούμε το υποσχέθηκε η Ελλάδα. Αλήθεια, σε ποιον υποσχέθηκε. Σε ποιον υπόσχεται ένα κυριαρχικό κράτος, αν όχι στους πολίτες του. Ποιος είναι δηλαδή ο αλλησυμβαλόμενος, να το πούμε έτσι. Ποιος είναι ο εκπρόσωπος των μουσουλμάνων της Ελλάδας. Υπάρχει. Είναι εκπρόσωπος σουνιτών, σιιτών, βοχαβιτών, αλεβιτών ή απόλυτων. Και είναι υποχρεωμένο ένα κράτος να χτίζει ναούς για κάποιες μειονότητες. Ξαναλέω, πώς ορίζεται η μειονότητα, πώς δηλαδή πρέπει να μαζευτούμε και να πούμε ότι εμείς είμαστε οπαδοί του υφτάμενου μακαροπατέρατος και θέλουμε το ελληνικό κράτος από τα χρήματα του φορολογούμενου να χτίσει ένα ναό για το υφτάμενο μακαροπατέρας ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή ένα κράτος δεν έχει καμιά υποχρέωση. Και βέβαια, ανοίγω μια μεγάλη παρένθεση. Τα προνόμια που έχει η Ορθόδοξη, το Ορθόδοξο Ιεραρχείο, ξαναλέω δεν πρόκειται για Εκκλησία, το Ορθόδοξο Ιεραρχείο, δεν είναι ανάγωμα στην επέκταση του Ισλάμ. Το ανοίγουν τον δρόμο, δεν είναι ο λογικός του. Γιατί ισχύει αναλογικότητα. Γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει για το καθεδρικό, να πληρώσει και για το τζαμί. Ξαναλέω ότι η ελεύθερη αντίληψη λέει ότι είσαι πολίτης μιας χώρας. Ό,τι άλλο κάνεις από την τσέπη σου. Ενδεχομένως μέσω φορολογίας, όπως στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, όπου ο πολίτης λέει ότι εγώ ανήκω σε αυτόν τον δρόμο και θέλω για την ευκαιρία μου να πληρώσω τα χρήματα. Εγώ έχω πει ότι είμαι άδειστος, αλλά θα έδινα φόρο για την Ορθοδοξία αν ήταν πραγματικό ανάγωμα στην επέκταση του Ισλαμισμού. Ουσιαστικά, αν ήταν ανάγωμα στην αντίληψη που θέλει την Εκκλησία ή τη θρησκεία να έχει πολιτικό και νομικό ρόλο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και εκεί είναι το πρόβλημα και της Ορθόδοξης θρησκείας. Επομένως, η Ελλάδα δεν είχε κανέναν λόγο, καμιά υποχρέωση να υποσχεθεί σε κανέναν τίποτα. Και ξαναλέω, ποιοι είναι οι αντισυμβαλόμενοι. Δηλαδή, αν θέλουμε να βρούμε τον επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, ξέρουμε. Θα πάμε στον Επίσκοπο της Σύρου. Αν θέλουμε να βρούμε τον επικεφαλής μιας οργανωμένης, ενός οργανωμένου δόγματος, μιας οργανωμένης αίρεσης, ξέρουμε. Ποιος είναι ο εκπρόσωπος, όχι ο εκπρόσωπος του Συλλόγου του Εκκλησίου του Μουσουλμάνου. Ο εκπρόσωπος, ο θρησκευτικός εκπρόσωπος. Ποιος είναι ο αρχιεπίσκοπος, ο αρχιμουφτής, ο αρχιημάμης του Ισλαμικού χώρου και σε ποιο δόγμα Ισλαμικού ανήκει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Όταν λοιπόν είπε η Σαουδική Αραβία ότι εγώ θα σας κλείσω, προφανώς στο πλαίσιο της εξάπλωσης του Βαχαβιτισμού στην Ευρώπη, που τώρα το αντιλαμβάνεται η Ευρώπη, πόσο επίφοβο είναι, η Ελλάδα είπε όχι. Είπε όχι γιατί άκουσα το απίθανο επιχείρημα ότι επειδή θα πάρουμε αυτά τα λεφτά θα το ελέγχουν. Και γιατί το ελέγχουν. Στην Ελλάδα έχουν τοποθετηθεί κεφάλαια και θρησκευτικών και πολιτιστικών και καλλιτεχνικών και επιχειρηματικών τσεπών. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που έχει ομοθεσία του. Χτίσει ό,τι θες. Βάλει ό,τι θες. Αλλά είσαι υποκείμενο των ίδιων νόμων που έρχεται και ο δίπλα που δεν έβαλε λεφτά. Και ποιος μας εξασφαλίζει το ότι η Σαουδική Αραβία δεν θα πει: α, ωραία, το χτίζετε εσείς και δικά τα λεφτά μάλιστα. Εμείς θα βάλουμε τα λεφτά για τη διάδοση. Και ποιος θα έρθει, δηλαδή ο πρίγκιπας αυτοπροσώπος να δώσει τα λεφτά για τη διάδοση του Ισλαμισμού ή θα φτιάξουν μια μικρό, ξέρω εγώ, για την ερμηνεία του Κορανίου και κάτι τέτοιο. Και ενώ εμείς θα έχουμε δώσει τα χρήματα για την ανέγερση του τεμένους, αυτοί θα τα δώσουν για την εκτύπωση τύπων, για τις καμπάνιες, για τον προσεκτισμό, για να φορέσει ο άλλος μαντήλα και να χρηματοδοτούν τη μαντήλα όπως χρηματοδοτεί ο Ερντογάν στην Πράγκα. Ποιος μας θα εξασφαλίζει αυτό. Λοιπόν, στα ερωτήματα. Σε ποιον υποσχέθηκε η Ελλάδα. Κατά πρώτον, το θέμα της ανεργίας του Ισλαμικού τεμένου στην Αθήνα αποτελεί πάγιο αίτημα της Ισλαμικής διάσπευσης. Είναι μια διάσπευση με την οποία η Ελλάδα έχει διπλωματικές σχέσεις επισήμως.
να αξιοποιούμε για ψήφους τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, για τα ζητήματα της Κύπρου και οτιδήποτε άλλο. Άρα, διαδικτυακές ελληνικές κοινωνίες έχουν κάνει σχετικές υποσχέσεις στην συναντηρία τους. Είναι η ένταση των Ισλαμικών κρατών, για να καταλάβετε, είναι ένα και όλοι μουσουλμάνοι μαζί. Δεύτερον, σε ποιον άλλο το υποσχέθηκε. Το υποσχέθηκε στα ευρωπαϊκά φόρα. Αναβάλλω η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ισλαμικών Ανθρώπων επιβάλλει στα ευρωπαϊκά κράτη να αποδειχθεί έπαρκα προς ανθρώπους της θρησκείας. Η Ελλάδα έπρεπε ή να επιτρέψει να κτίσει κάποιος ένα θερμή ή να το κτίσει ίδια. Άρα το προσχεθήκαμε και στην Ισλαμική Διάσταση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πήγα πέρσι και πιστεύω και πολλοί από εσάς στο μέλλον Ευρώπη. Στο μέλλον Ευρώπη δεν πήγα μόνο για το Ευρώπη. Στο μέλλον Ευρώπη είπαμε για αυτό που είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και είναι υποχρέωσή μας στην Ευρώπη. Άρα σε αυτούς υποσχεθήκαμε. Τρίτον, υποχρεούνταν να το πληρώσει. Απαντώ, όχι, δεν υποχρεούνταν να το πληρώσει. Η απόφαση να το πληρώσει ήταν μια πολιτική απόφαση, την οποία πήρε τότε η κυβέρνηση Καραμαλή και την οποία έκτοτε υποστηρίζουν όλα τα κόμματα της Βουλής και της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή, για να μην το αφήσω αυτό έτσι, δεν χρησιμοποιεί κανένα από τα επιχειρήματα που είπατε. Επειδή ακριβώς είναι κοινοβούλιο και σε μια κανονική συζήτηση όπου υπάρχει από την αφέρει πλευρά ο αντίλογος, δεν μπορεί να πει τίποτα από όσα έχετε πει μέχρι τώρα εδώ, μα κανένα από τα επιχειρήματα, ούτε εσείς ούτε σε κανένα ευρωπαϊκό όργανο. Τι είπε η Χρυσή Αυγή για να προσφέρει όρια στην Ελλάδα, ότι θα δεχτούμε μη να γίνει το ταμείο των δικών μα να ανοίξει η Τουρκία την Αγία Σοφιά. Άσχετο. Δεν είναι η Τουρκία τη συμβαλόμενη ονόμα του ταμείου, ούτε ο κόσμο στην Τουρκία. Καμία σχέση. Το λέει μόνο η Αγία Σοφιά. Και να μην πάρει θέση στο πραγματικό ζήτημα. Πληρώνει, λέτε τώρα, πληρώνει γιατί πληρώνει η πολιτεία μα για τι εκκλησίε, για τι χριστιανικέ εκκλησίε. Μα βεβαίω και δεν πληρώνει η πολιτεία μα για τι εκκλησίε. Οι ελληνικέ εκκλησίε πήγαν από την Εκκλησία τη Ελλάδο. Δεν πτύνουν το ελληνικό κράτο. Έχουν δικό τους παράλληλες ορθοδομίες και εκκλησίες, λεγόμενες ναοδομίες, δεν δίνει το ελληνικό κράτος χρήματα για να ανακαιρθούν εκκλησίες. Αυτό είναι τελείως ευθέως. Τα μόνα χρήματα που πληρώνει το ελληνικό κράτος στην Εκκλησία της Ελλάδος, τα μοναδικά, κανένα άλλο, είναι ο μισθός των ιερέων. Ο μισθός των ιερέων πληρώνεται από την ελληνική πολιτεία, όχι ως θέμα διάκρισης ορθοδοξίας ένα των άλλων δογμάτων, αλλά διότι η ελληνική πολιτεία φτιάχτηκε το ελληνικό κράτος πήρε από την Εκκλησία τις λεγόμενες εκκλησιαστικές γέρες. Οι εκκλησιαστικές γέρες ήταν τότε, επειδή ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η γη πέρναγε κυρίως την Εκκλησία, γιατί η Οθωμανία μας έλεγε αυτή την Εκκλησία να πλώρει τον Ρωσόν. Ακριβώς, όπως θα ακούσετε πολύ ωραία, το είπατε σωστό το επιχείρημα. Όταν λοιπόν φτιάχτηκε η ελληνική πολιτεία και ήθελε να μοιράσει γη σε αγρότες ακτήμονες να αρχίσουν να προκόβουν, πήρε από την Εκκλησία τις εκκλησιαστικές γης. Αλλά δεν είχε λεφτά να πληρώσει και τότε έκανε μια συμφωνία το ελληνικό κράτος με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και είπε, εγώ θα πληρώνω τους μισθούς των ιερέων ή στο δίνεκες και εσύ θα μου δώσεις αυτές τις εκκλησιαστικές γης. Όποιος νομίζει ότι το ελληνικό κράτος κάνει κάποια χάρη στην Εκκλησία της Ελλάδος, όπως λένε οι αριστεροί, θα πάει να κοιταχτεί γιατρό. Εάν τα πειράξουμε αυτά και μας πάει η Εκκλησία της Ελλάδας δικαστήρια, η αξία των εκκλησιαστικών γεών μετά από όλους αυτούς τους αιώνες, 150 χρόνια, σε σχέση με τους μισθούς των ιερέων, είναι τρίτες. Θα μας πάρει την Ακρόπολη. Άρα λοιπόν, να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Τώρα, άλλο ερώτημα. Με συγχωρείτε, εγώ θέλω παραδείγμα να κάνω λογική συζήτηση. Όποιος πιστεύει στον πλανήτη Γη, εάν πάρεις λεφτά από κάποιον και μάλιστα πολλά λεφτά, αυτός δεν θα έχει και λόγο σε αυτό που πληρώνει, δεν έχουμε πλήρη συνείδηση που μιλάμε. Αντιθέτως, το τζαμί στο Βοτανικό για το οποίο ήρθαμε να συζητήσουμε, μέσα στον νόμο της δημιουργίας που περιλαμβάνει το αποκλειστικό δικαίωμα της ελληνικής πολιτείας να διορίζει το συμβούλιο που το διηγεί. Άρα τι θα πει αυτό, στο ερώτημα ποιος είναι ο αρχιεπίσκοπος των μουσουλμάνων που είπατε, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει πράγμα. Αλλά ας πούμε ποιος είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος, ο θεσμικός εκπρόσωπος και γι' αυτό το πληρώνουμε το τραμή για να μας την κυρία εκεί πέρα πίσω την όρθια, θα είναι αυτός που θα διορίσουμε εμείς. Και εμείς αποφασίσαμε ότι μας συμφέρει όταν θα κάνουμε την πιο προχωρημένη στιγμή μετά. Στη Φράκη εξηγήσαμε, πρώτα απ' όλα μετάγει τον κύριο Ιησού. Εμένα δεν έκανα μετάγει, γιατί είπαμε εδώ πάμε κανόνες. Αλλά δεν θα το αφήσω ασχολία. Γιατί προφανώς δεν ξέρετε ούτε τα Στράκη. Πράγματι στην Φράκη εμείς κάνουμε.
και έχει θεωρήσει τον ψεύδο μουφτή. Και αν θυμάστε που τις κυβερνήσεις ο Σαμαράς ψηφίσαμε και νόμο και εμείς διορίζαμε τους ιεροδιδασκάλους στα σχολεία τους. Και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλαξε αυτό τον νόμο. Και έδωσε ξανά το δικαίωμα το διορίζουν μόνοι τους για να τους διορίζει το προξενείο. Άρα όταν και ξέρετε, να μην πετάγεστε κιόλα. Γιατί μου έπεσε το σαγόνι ακούγοντάς τα. Δηλαδή, δεχόμαστε ότι ένα ξένο κράτος, βάζοντας χρήματα, θα ελέγχει αυτό που κάνει. Και δεν δεχόμαστε ότι μπορεί την ίδια δουλειά να την κάνει χωρίς να φαίνεται. Δεν το δεχόμαστε αυτό. Και δεχόμαστε ταυτόχρονα ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει τη δυνατότητα, τους μηχανισμούς, τη θέληση, δεν ξέρω τι, να ελέγξει εάν σε ένα ισλαμικό τέμενο χτισμένο από τον Φούφοτο, δεν ενδιαφέρει ποιο θα το χτίσει. Εφαρμόζεται ο ελληνικό νόμο ή όχι. Αλλά πώ θα το κάνει όταν δέχεται ότι μπορεί να εφαρμοστεί και ένα άλλο νόμο, καταλαβαίνετε ποια είναι τα προβλήματα. Και πάμε τώρα στο διορισμό του μουφτή. Δηλαδή, λέμε ότι εμεί θα σα βάλουμε κάποιον που ναι, ρε παιδί μου, θα εξυπηρετεί τα δικά μα συμφέροντα, ερχόμαστε. Πώ θα ξέρουμε αν ο ρόλο του είναι μόνο από μια πλευρά ή και διπλό. Ισχύει. Πάμε λοιπόν στη Θράκη να δούμε τι έγινε. Στη Θράκη οι μουφτίδες εκλέγονταν. Και εκλέγονταν, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 1992. Από το 1933 και μετά εκλέγονταν οι μουφτίδες. Και εκλέγονταν ενώ παντού στον κόσμο στα ισλαμικά κράτη διορίζονται. Αλλά εκεί τα ισλαμικά κράτη είναι ένα και το αυτό. Δεν υπάρχει κοσμικό κράτος και θρησκευτικό. Είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λοιπόν διορίζεται ένας μουφτής από το κράτος, είναι σαν να διορίζεται τον Θεό. Εδώ εμείς τον διορίσαμε. Και ήρθαν οι μουσουλμάνοι και λένε δεν τον διορίζουμε. Εμείς θα εκλέξουμε το λοιπόν. Και εξέλεξαν λοιπόν τους. Και πηγαίνουν εκεί. Διότι ο μουφτής έχει ένα άλλο είδος, ας πούμε, κύρους στο ισλαμικό δίκαιο και στην ισλαμική ιστορία. Δεν ήταν νομοναθής, ήταν κάποιος που τον αναγνώριζε. Δηλαδή αποκτούσε κύρος από αυτούς που πηγαίναν και του λέγανε πες μας τι θα κάνουμε. Και μην νομίζετε ότι στη Θράκη λειτουργούν τα δικαστήρια όπως λειτουργούν εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχουν διάδικοι με τον δικηγόρο, δεν υπάρχει κλίση του αντίδικου, ούτε υπάρχει πινάκιο που να βγαίνουν να παίρνουν υποθέσεις. Πάει κάποιος και πάει την πόρτα του μουφτή, του λέει από αυτό το πρόβλημα, ο μουφτής λέει κάτσε να πάρουν τηλέφωνο αν τον πρώτο αντίδικο, γράφει κάτι σε οθωμανική γραφή γιατί είναι ο μανικός που ξέρει, το μεταφράζει κάποιος που ξέρει λίγα ελληνικά σε ελληνικά που δεν βγάζει άκρη και έρχεται στα χέρια του δικαστή του πρωτοδίκη μία απόφαση ή οι αντίδικοι παίρνουν δύο επικυρωμένες από τον ίδιο μουφτή αποφάσεις που είναι εκφαλικές μεταξύ τους. Και προσπαθεί ο πρωτοδίκης να βγάλει άκρη εάν είναι συμβατά αυτά όλα με τον ισλαμικό νόμο και τον ελληνικό μαζί που δεν είναι εξορισμού. Αυτό θα συμβεί λοιπόν και εδώ. Θα βάλουμε εμείς ένα μουφτή και ανάλογα με το πόσο ο μουφτής θα είναι ελεγχόμενος από το ελληνικό κράτος, θα έχει κύρος. Δηλαδή οι μουσουλμάνοι θα πούνε το θέλουν εσύ είσαι πράκτορα στον Ελλήνων, θα βάλουμε το δικό μας. Και ξαναλέω, δεν ξέρουμε και σε ποιο δόγμα θα δώσουμε το τέλος. Η Χάνζα, ας πούμε, ξέρουν τι είναι, εγώ δεν ξέρω. Αλλά θα είναι Σουνίτες, θα είναι Σιίτες, θα είναι εναγκαστική συγκυρία μεταξύ τους ή θα βάζει βόμβα ένας τον άλλον. Όπως γίνεται στα κράτη όπου κυριαρχεί το Ισλάμ. Ποιος θα απαντήσει αυτά. Μουσουλμάνος, εντάξει. Ποιος θα απαντήσει σε αυτά. Εγώ είμαι χριστιανός, αλλά ο Ομπάμα είναι μουσουλμάνος, κύριε Τσίπρα. Ο μουσουλμάνος, ο Ομπάμα. Βέβαια. Τι λέτε τώρα. Δεν το κατηγόρησε για αρχηγό του Άισι. Ο Τραμπ μέχρι εκεί έφτασε. Πάμε λίγο στο πρώτο ερώτημα. Μπορεί να την κάνει για την εθνική ραβεία το ερώτημα. Μπορεί να την κάνει τη δουλειά τη χωρί να φαίνεται. Απάντηση φυσικά και μπορεί. Όλη η συζήτηση
στις ΗΠΑ τώρα όπως έρευνα ένα το δικαστήριο επέτρεψε στους Αμερικανούς πολίτες να σταθούν κατά του κράτους της Σαουδικής Αραβίας για την 11η Σεπτεμβρίου. Και αυτό προκαλέσει πολύ μεγάλη κρίση στις σχέσεις των ΗΠΑ της Σαουδικής Αραβίας. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να φαίνεται. Το ερώτημα είναι εμείς ως πολιτεία. Τι μέτρα λαμβάνουμε και το πώς θα το διαχειριστούμε. Τώρα, κύριο Τσίμερος λέει ότι την ώρα, προφανώς και η κυρία πίσω, ότι διαφωνεί που δίνουμε εμείς αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σεβαστή διαφωνία. Σεβαστό. Και την πλειοψηφία της Ελληνικής Βουλής διαφορετικά σε τρεις διαφορετικές ψηφοφορίες. Το 8 ήταν η πρώτη ψηφοφορία. Εγώ δεν το ψήφισα τότε, ήμουν αντίθετος, που άρχισε να πω μετά το καλύτερο γιατί. Το 13 το ψήφισα και εγώ, επειδή τον Σαμάρα ανανεώθηκε αυτό το νόμο. Και τώρα το 16 ψηφίστηκε σε την τροπολογία που προκάλεσε τη σημερινή μαζί το καλοκαίρι. Σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Τρεις διαφορετικές συνθέσεις του Κοινοβουλίου. Με διαφορετικά κόμματα που ήταν μέσα, διαφώνησαν τον κύριο Τσίμερο και είπαν την άλλη άποψη. Τι να κάνω εδώ, έχω μια διαφωνία. Τώρα, σε ένα κράτος που ο κύριος Ξανθός μοίρασε 20 εκατομμύρια ευρώ στην κριτική υγεία για 13 μέρες και έδωσε στους αμφιλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι στην κριτική υγεία 1 εκατομμύριο. Συζητάμε για τις 900.000 του τεμέλη στο Βοτανικό, εάν είναι μια τεράστια σπατάλη ή όχι, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια αναγκαία σπατάλη για να έχουν το κεφάλι το περισσότερο ήσυχο σε κάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, τώρα έχω ερώτημα. Γιατί πέρα του τραγουδιού στο Βοτανικό δεν έχουν δει και πολλά πράγματα. Λέμε γενικώ. Με ρωτάει κάποιο κύριο, όταν μιλάμε για ισλά, μιλάμε για κάτι επικίνδυνο ή μα το πλαίσιο του σχετικισμού, όλε οι θρησκείε είναι ίδιε. Πολύ ωραίο ερώτημα. Πάμε λοιπόν. Βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου και του φιλελεύθερου δικαίου που είπε ο κύριο Τσίμερο, ναι, όλε οι θρησκείε είναι ίδιε. Και έχουν τα ίδια δικαιώματα και τι υποχρεώσει, εάν τα μέλη του σέβονται του νόμου των κρατών στα οποία ζουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να καταδικάσει μια θρησκεία στη Λίμνη, γιατί είναι μια θρησκεία που εσένα δεν σου αρέσει. Αν το κάνει αυτό ή αν το έκανε, θα έρθουν αυτομάτω εκτό του δυτικού κόσμου. Μπορείς φυσικά να ανησυχείς όταν κάποιες θρησκείες σε διάφορες ιστορικές τους φάσεις περνάνε περιόδους εξτρεμισμού όπως σήμερα και να μην κορυδευόμαστε, περνάει το Ισλάμ. Και προφανώς πρέπει να ανησυχούμε για την φάση εξτρεμισμού που περνάει το Ισλάμ. Κανένας, και σίγουρα και εγώ, δεν λέω το αντίθετο. Στα πλαίσια αυτή της φάσης εξτρεμισμού λοιπόν και Ισλάμ ήταν ο βασικός λόγος που εγώ άλλαξα θέση. Εγώ δεν είμαι ο ψήφιος Περιφερειάρχης, συγγνώμη, το 2010, υποστήριζε το αμερικάνικο μοντέλο. Δηλαδή, όχι να φτιάξουμε ένα κεντρικό τζαμί στο Βοτανικό, αλλά να δώσουμε άδεια για 10, 20, 30 μικρά τζαμιά. Τότε όμως το τζαμί στο Βοτανικό είχε μιναρέ, τώρα το φτιάχνω θα είναι χωρίς μιναρέ. Λοιπόν, το μικρό δηλαδή, να ξέρετε τη διαφορά και το αμυντικό σχέδιο και το τελικό, έχει μειωθεί πάρα πολύ το μέγεθός του. Λοιπόν, τότε γιατί εγώ είμαι υπέρ των πολλών, γιατί το κύριο θέμα το οποίο είχα στο μυαλό μου ήταν η έννοια της πολιτισμικής εξάφρωσης του Ισλάμ. Δεν ήθελα και εξακολουθώ να μην μου αρέσει να υπάρχει κάποιο πολύ μεγάλο γκέτο του Ισλάμ. Δεν θα μπορούσα να αλλοιώσω το χαρακτήρα της πόλης και μπορεί. Δεν θα μπορούσα, λέω μπορεί. Από το 10 όμως που έκανα τις εκλογές αυτές μέχρι το 13 και πολύ μάλλον το 16, η συζήτηση εγώ πια δεν είναι στο επίπεδο του πολιτισμού, του γκέτο δηλαδή, αλλά είναι δυστυχώς στο επίπεδο της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τώρα πια αυτό που κύριε μας ενδιαφέρει, δυστυχώς λόγω των γεγονότων στην Ευρώπη και όλα αυτά που ζούμε, είναι η ασφάλεια. Στην ασφάλεια λοιπόν, ο καθήλυνα αρμόδιο την ασφάλεια και την τρομοκρατική της ελληνικής αστυνομίας διαβεβαίωσε όλους εμάς τους αντιβουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ότι η αστυνομία θεωρεί ότι είναι επίγουσα ανάγκη και μάλιστα ήθελα να το έχουμε πείσει ήδη να υπάρχει ένας κεντρικός χώρος, στον οποίο μπορεί να μην πηγαίνουν κάθε φορά οι μαραθώνα για να προσεκτηθούν, αλλά θα πάνε μία φορά σίγουρα για να το δουν. Για να πώς καταγράφουν όλοι και να τους παρακολουθούν με τα σύγχρονα συστήματα που θα θέλουν να μεταφέρουν περισσότερο και να περιγράψουν πολύ μεγάλη ενάρτηση. Όταν λοιπόν έρχεται η ελληνική αστυνομία και σου λέει, σας παρακαλώ κύριε Βουλευτά, πρέπει να το φτιάξετε χθες. Τι να σου πω εγώ, όταν πω σε ξυπνάδες δικές μου. Δεν γίνεται ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ να δω ότι σε ένα κράτος που θέλει να γίνει σοβαρό για τη σοβαρότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει που κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται
σκέφτονται σοβαρά. Δεν μας ενδιαφέρει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά μας ενδιαφέρει να μην δημιουργηθεί ένα θέμα. Τώρα έλα, μωρέ, μα το πίεση, κουκούλωσε το προσδό με κάποιο τρόπο, βρες μια άκρη. Εγώ ρωτάω το εξής απλό. Εάν κρυφτούμε, είναι μεγάλη κουβέντα για την περιουσία την εκκλησιαστική, διότι η εκκλησία ήταν η Λέτη Πασί, δηλαδή ο αρχιεπίσκοπος ήταν ο επικεφαλής της κοινότητας, έτσι όπως είχαν χωριστεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχαν πολλές εθνότητες και στην πραγματικότητα εκπροσωπούσε την εθνότητα, το έθνος. Και μάλιστα η διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας δεν ήταν ίδιο μόνο του Ιεραρχείου, αλλά μια ομάδα στην οποία συμμετείχαν και οι λαϊκοί. Δηλαδή η εκκλησιαστική περιουσία ήταν η περιουσία και του εκκλησιάσματος. Και ξέρετε ποιος το κατάργησε αυτό και είναι ότι μόνο το πάνω στα Φρανσίζου, ο Μεταξάς. Και φυσικά βόλεψε και όλες τις κυβερνήσεις μετά τον Μεταξά, διότι υπήρξε αυτή η συναλλαγή της πολιτικής εξουσίας και την θρησκευτική μεταξύ μας. Από τότε που υπήρχε άνθρωπος, από τότε που ξέρουμε ιστορία, πάντα η θρησκεία, επειδή μπορούσε να ελέγχει τη σκέψη των ανθρώπων και τους κατευθύνει, είχε προνομιακές σχέσεις με τον εξουσία. Πάντα. Αλλά μιλάμε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια, θέλουμε να φτιάξουμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο διαπιμένησης και διαπαντικό. Λοιπόν, θα ήθελα να έχω την απάντηση. Πότε πληρώνει η πολιτεία λειτουργούς, γιατί όντως πληρώνει τους ιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας και πληρώνει επίσης τους μουφτήρες, οι οποίοι απαλλάσσονται και από στρατιωτικές υποχρεώσεις και μάλιστα απαλλάσσονται και οι μουεζίδες και οι ημάμιδες του τεμένους και υπήρχε μια πολύ χαριτωμένη υπόθεση στα δικαστήρια, όπου ένας θυμάμαι ονομάτων μουφτής έδωσε μια, καταλαβαίνετε, μια ψεύτικη βεβαίωση ότι ο συγκεκριμένος νέος είναι μουεζίνης για να απαλλαγεί το θεατρικό υποχρεώσεις και το τραφώσαν και καταδικάστηκε και μάλιστα το ξύλωσαν κιόλας από μουφτής. Επομένως, εμφανίζεται στην ελληνική πολιτεία μια θρησκεία. Και τι τη ζητάει. Δώσατε 900.000 στους μουσουλμάνους, δώστε σε εμάς κάποια κομμουστάρια, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Από ποιο αριθμό ιστόρ και πάνω μία θρησκεία μπορεί να ζητάει από το φορολογούμενο να χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες της. Που αν δεχτούμε, ξαναλέω, επιχείρημα ότι η χρηματοδότηση των ιερέων γίνεται λόγω της ανταλλαγής της περιουσίας, τότε δεν θα έπρεπε ο φορολογούμενος να χρηματοδοτεί καμία άλλη θρησκεία. Γιατί χρηματοδοτεί την ανέγερση του Ψαριού και γιατί χρηματοδοτεί τους μουφτήρες και τι θα χρηματοδοτεί σαν το μικρό και ξαναλέω ποιο είναι το θρησκευτικό πλαίσιο. Δηλαδή αν εμφανιστεί μια καινούργια θρησκεία μπορεί να μην δώσετε μας και εμάς το κατοικτής μας ή έχουμε έναν παπά κράτος του Τυροσέτου. Θα τα πω άκρα, δύσκολο για μένα και καθαρά. Η ελληνική πολιτεία δεν χρηματοδοτεί καμία θρησκεία. Την πληρωμή των μισθών των ιερέων την κάνει κατόπιν συμφωνίας με την Εκκλησία της Ελλάδος. Εάν μονομερός το ένα από τα δύο συμβαλόμενα μέρη θέλεις να αποστεί τη συμφωνία, το άλλο συμβαλόμενο μέρος μπορεί να πάει στα δικαστήρια. Η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι σε αυτή την περίπτωση κερδισμένη θα ήταν η Εκκλησία. Στο επόμενο ερώτημα, ποιο θεσμικό πλαίσιο ορίζει ότι πρέπει να πληρώσουμε? Κανένα. Γι' αυτό ψηφίσαμε νόμο. Ο θεσμικό πλαίσιο είναι ο νόμο. Επειδή δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο και δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για να χρηματοδοτεί το κράτο με καλύτερη θρησκεία, στη συγκεκριμένη περίπτωση για το συγκεκριμένο λόγο που εξήγησα, εσείς έχετε μια άλλη γνώμη. Σας είπα, είναι δημοκρατία, έχουμε εκλεγμένους άνθρωπους. Είναι, ο νόμος που ψηφίσατε το Ισλαμικό Τέμενο στο Βουδαλικό είναι το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται αυτή η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου τεμένου. Γενικά η ελληνική πολιτεία δεν θέλει να χρηματοδοτεί τις θρησκείες. Γιατί δεν θέλει να χρηματοδοτεί? Γιατί η θρησκεία ενός εκάστο αποτελεί ιδιωτικό του ζήτημα στην ιδιωτική του σφαίρα εκλογής. Το μόνο που κάνει η ελληνική πολιτεία είναι τις μεγάλες, τις λεγόμενες αναγνωρισμένες θρησκείες, δηλαδή στο Ισλάμ, στον Ιουδαϊσμό, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στο
τροφοδοσκοπία, έχει δώσει το δικαίωμα να έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αυτά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μόνο για αυτά τα νομικά πρόσωπα έχουν τα προνόμια ή μάλλον το καθεστώς που ισχύει γενικώς για τα νομικά πλαίσια δημοσίου δικαίου. Αν θυμάστε, ας πούμε, ένα από τους μεγάλους δημοσιολογικούς μύθους στην εποχή του Μνημονίου που καλλιέργησε κυρίως στη Χρυσή Αυγή, ήταν οι Εβραίοι στην Ελλάδα τριών φόρους. Γιατί το λέγανε αυτό, είχαν πάρει το νομικό πλαίσιο δημοσίου δικαίου του ΚΙΣ και το προβάλλανε στην ιδιωτική περιουσία του ενός εκάστοτε Έλληνος Εβραίου. Μιλάμε για ανοησίες, από τις χιλιάδες ανοησίες που αυτή την εποχή διαρρέουν στην Ελλάδα την εποχή του παραλογισμού. Όπως το νομικό πρόβλημα του Δημοσίου Δικαίου Εκκλησίας Ελλάδος, όπως το νομικό πρόβλημα του Δημοσίου Δικαίου Καθολική Εκκλησίας Ελλάδος, όπως το νομικό πρόβλημα του Δημοσίου Δικαίου το Κεντρικό Ελληνικό Συμβούλιο, έτσι θα είναι νομικό πρόβλημα του Δημοσίου Δικαίου με το ιστορικό τέμα στο Βοτανικό. Ποια θα είναι η διαφορά, ότι το ιστορικό τέμα στο Βοτανικό, επειδή βάλαμε εμείς τα λεφτά, θα διορίζουμε εμείς τη διοίκησή του και τη λειτουργία του, ενώ στο Κεντρικό Ελληνικό Συμβούλιο ή την Καθολική Εκκλησία ή η Ειρήνη το κάνουν μόνοι. Ανακρίναμε εμείς και επαναλαμβάνω, η προσωπική μου θέση είναι καθαρή. Θεωρώ ότι καλώς κρίναμε για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε ότι εκεί έχουμε λόγους να θέλουμε εμείς, δηλαδή η ελληνική πολιτεία, να το ελέγχει. Γι' αυτό έγινε αυτή η εξαίρεση. Τώρα, να απαντήσω σε ερωτήματα. Δώσε μου τα λίγο, γιατί δεν θα αφήνω εγώ τίποτα να πάρει. Τα λέω αργά, γιατί θέλω να με καταλαβαίνω και δεν θέλω και να ξαναλέω τα ίδια. Θα τα πάει 5 φορές. Λοιπόν, ερώτημα. Δεν πιστεύετε πως ένα νόμο τζαμί τέτοιου μεγέθους να μαζέψει όλους τους μάχους που με ένα μέρη και προσθέτως έτσι να προσεκτούν και άλλοι από αραβικές χώρες που και οπαδηγήσει την ιδιωτικοποίηση πολλών άνθρωπων που έχουν ασφάλεια όπως η Γαλλία. Απάντηση. Έχει δύο σχέδια ερώτηση. Το πρώτο είναι αληθές. Εγώ και το πίστευα και το πιστεύω ότι είναι πιθανόν και πρέπει να λάβει μέτρη πολιτεία γι' αυτό, ότι γύρω από το τραπέζι το Βοτανικό, βαθμιαία στον χρόνο, πρέπει να γίνει ένα μουσουλμανικό κέντρο. Αυτό θα είναι μεγάλο λάθος να γίνει. Για να απαντήσει η πολιτεία σε αυτό το φόβο, σας είπα, μεταξύ 8 και 13, μείωσε πάρα πολύ το μέγεθος αυτού του τραπεζιού. Επειδή περίπου μειώθηκαν το 1-3 και 2 μιλιαρές. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος, αν αυτό το τραπέζι θα προσελκύσει περισσότερο μουσουλμάνους, προφανώς όχι. Δεν θα είναι τζαμί τέτοιο που θα αποτελέσει παγκόσμιο τόπο προσκυνήματος του Ισλάμ, για ένα πολύ μικρό τέμινο. Έχουν άλλα κάτι που τους προσελκύουν. Δυστυχώς οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα πολλοί έρχονται, όχι γιατί θα γίνει το τζαμί στο Βοτανικό ή δεν θα γίνει, αλλά γιατί όπως πολύ γνωρίζουμε και εγώ έχουμε κάνει την εποχή στην οποία ζούμε. Τώρα, στη Γαλλία, επειδή το άκουσα, το τελευταίο κομμάτι, βεβαίως έχουν προβλήματα. Αν είδατε όμως ότι κανένα από τα δημοκρατικά προβλήματα δεν έγιναν το μεγάλο τζαμί που έχει εκεί αντίστοιχη γαλλική πολιτεία στο Γαλλικό στο Παρίσι. Έχει από τα μικρά περιφερειακά, σαν και αυτά που είχε στον Ορφάνο που ήταν από το Μαραθώνα που είπα και αλλού. Άλλο ερώτημα. Κύριε Γεωργιάδη, γιατί όταν ήσουν ο λαό κατέβη ω ήρθε κύριο μέλημα του παρεμπόδου τζαμιού, που μην απάντησα προηγουμένω στην ερώτηση, τότε στον κύριο μου που ήταν το πολιτισμικό, τώρα η ασφάλεια. Μεταξύ του τότε τζαμί του παρόντος έχει γίνει πολύ μεγάλη συρρήκνωση του μεγέθους του 2 μιναρές. Έτσι, άρα είναι, μιλάμε για κάτι διαφορετικό και οφείλω να πω εδώ ότι η δική μου θέση τότε κρίθηκε στις εκλογές, πήρα 7%, όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί ήταν υπέρ, πήραν 93. Άρα λοιπόν όσα πήγε τότε ήταν αυτό. Άλλο ερώτημα. Σωστή. Αν η Σαουδική Αραβία έβαζε χρήματα για τα μέγεθα του τζαμιού, θα προωθούσε αποκλειστικά ένα δόγμα συγκεκριμένο και όλο. Αυτό φαίνεται το δουλειά μα και σε άλλα δόγματα, να δείξουμε αν έχει συμβολή του τζαμιού. Είναι σωστή η παρατήρηση. Προφανώς από την Κεραπία, που τον ίδιο έρχεται, θα είναι βάση στην Σαουδαραβική, το κύριο Ισλάμ, στον Απεντικό Ισλάμ, στο Αθηνικό Ισλάμ. Το τζαμί το οποίο χτίζουμε, βάσει του κανάλι λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου που θα το ορίζει, θα ορίσει και ξεχωριστέ όλη την Τουρκία, το ψήφι και του Ινδιά, που είναι δύο διαφορετικά. Τώρα, μία κυρία μου υπενθυμίζει ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Πατήσιος του Ερντογκάν ότι δεν χρειάζεται τα χρήματά του για το Ισλαμικό τέμενο για να το κάνει ο ίδιος μέσα από τη Βουλή. Είναι αλήθεια. Φυσικά η Τουρκία διαρκώς και η Τουρκία, όπως και όλες τις Ισλαμικές χώρες, αλλά η Τουρκία δεν το έρχεται στην μεταξύ μας και διαρκώς από το θέμα και αν θυμάστε και εγώ πάντα τον Ερντογκάν στην Αθήνα
λέει πότε θα κουνήσει ο Ζαμί. Γιατί δεν θα μας βγάζουν αυτούς μπροστά των μουσουλμάνων, δεν είναι κάτι το οποίο θα τα έπρεπε για εσάς. Για τον κύριο Τζίμερο, είναι αυτό. Ο Μπάρακ Ομπάμα δεν είναι μουσουλμάνος. Έχει λάβει μουσουλμανική όμως. Ο Μπάρακ Ομπάμα έχει μεγαλώσει. Σωστά. Με μουσουλμανική και χριστιανική. Και είναι βαπτιστή. Η οικογένεια του πατέρα του ήταν μουσουλμάνη. Ακριβώς. Ήταν μουσουλμάνη. Ακριβώς. Ήταν βαπτιστή χριστιανός. Ακριβώς. Προφανώς ένα κομμάτι του συγγενών του είναι μουσουλμάνη. Δεν πατέρα του είναι ίδιο. Υπάρχει λόγος όμως που το λέω. Έχουν απαντηθεί. Είναι μεγάλο. Δεν είναι ίδιο. Εντάξει, μιλάω από πατήρα να μου βγάζει κάποια άλλο το οικογενειό και την πρωτοπολού. Ποιος από εσάς, κύριε Τζίπρα, κύριε Γιάννη, έχει το Κοράνι στην ηλικία μου στο γραφείο, το έχετε διαβάσει. Άνε, ωραίο ρωτήμα αυτό. Αν έστε ρε, εθνικό προς τους αλλοθρησκούς. Αν δεν το έχετε διαβάσει, πώς τοποθετείστε υπέρ και κατά του Ισλάμ. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είμαι μουσουλμάνος και δεν έχω κανένα λόγο να μιλήσω υπέρ του Ισλάμ. Μάλλον έχετε πάει σε εκκλησία, και αν είμαι ορθόδοξος, να μιλήσω υπέρ της Ορθοδοξίας, πολύ ευχαρίστω και να εξηγήσω γιατί διαφωνώ με αυτά που έπρεπε ο κύριος Δήμος. Έχω διαβάσει το Κοράνι, η αλήθεια είναι, και θα είχε ενδιαφέρον να το διαβάσετε κι εσείς, αν είναι λίγο χρόνο να το δέσετε. Και είναι σε ορισμένα σημεία συνταρακτικό κύριος. Όμως οφείλω ότι ήταν πάντα δίκαιο με τους ανθρώπους. Πρέπει να πω ότι για πολλούς άλλους ανθρώπους που διαβάζουν τα δικά μας ιερά βιβλία, μπορεί να πω πολλά πράγματα στα οποία δεν θα τα δώσουν επίσης σύμφωνα. Αλλά από την άλλη, εγώ επειδή είμαι φιλελεύθερος και είμαι πραγματικά φιλελεύθερος, αναγνωρίζω πλήρως τα δικιά μου καθένα να πιστεύει ό,τι μου αρέσει. Συγγνώμη, επειδή δεν διαβάστηκε όλη η ερώτηση, αυτό ακριβώς ήταν και το ζήτημα που έθεσα, ότι το, εάν θεωρούμε ότι το Ισλάμ έχει μείνει πίσω, η παιδεία που στη χώρα μας λαμβάνεται κατά το ίδιο είτε από χριστιανούς είτε από μουσουλμάνους, αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να προλυνθούν οι σχέσεις. Έτσι δεν είναι. Άλλη ερώτηση. Ποιο είναι το όριο της εθνικής μας πολιτικής και αν είναι η κόκκινη γραμμή μας σε σχέση με το κίνδυνο ανθρώπινου παράγοντος και ανεξέλεγκτης ζωής των μεταναστών από την Τουρκία, την πλειοψηφία των μουσουλμάνων και μη προσφύγων. Εντάξει, εδώ η Νέα Δημοκρατία αποσχέθηκε στην επιμένη θέση. Και ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία απαιτήθηκε και μεγάλη μείωση της ζωής, κάνω με πολύ διάφορα ανθρώπινα τον χρόνο, όπου αυτοί που έκαναν περισσότεροι άλλα με τον αριθμό και μα κατηγορούσε για αυτό το σύνδεσμο που μάθηκε τα κέντρα πράξη των μεταναστών. Δεν θυμάμαι εσύ τα παιδιά. Καλό κακό, κακό προφανώ για μένα, ο ελληνικό λαό είναι σύνδεσμο. Πώ το διάβασα, όταν πάμε στην κάλπη, δεν κάνουμε την πλάκα μα. Όταν πάμε στην κάλπη, αποφασίζουμε. Άμα εσύ έρθουν εκλογέ και δεν ψηφίσετε την τσοτέκα. Δεν ψηφίσετε. Και ψηφίσετε ότι άλλο δεν αρέσει. Και μην νιωθείτε στην εξουσία, γιατί είναι τα σύνορα με τα κατηγορείτε. Εσύ που θα πάτε στην κάλπη να ψηφίσετε την Δημοκρατία, για να φύγω και δάκτες και για να κάνω απλά να μας τους βρεις. Τι κάνω τώρα. Έχω για αυτούς και ψήφω. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
δεν έχουν συσταθεί ως θρησκεία. Διότι ο ελληνικός νόμος προβλέπει πότε συστήνει. Μα δεν θέλουμε να συσταθούμε με την νόμο. Δεν μπορούν στον Ισλάμ, για να αλλάξουμε τον πρόβλημα. Στο Ισλάμ, ο αρχηγός της εκκλησίας, ο μουσουλμανικής δηλαδή, είναι ο αρχηγός του κράτους. Είναι άλλο πράγμα. Τι κάνει ο πρόεδρος, κάτι δεν έχει σημασία με το Ισλάμ. Δεν θα αλλάξει τον Ισλάμ εμεί εδώ. Δεν θα αλλάξει παιδιά το Ισλάμ στον πλανήτη. Επειδή θα φτιάξουμε και θα φτιάξουμε το Ισλαμικό Ιταλικό. Α προσγειωθούμε λίγο στα δικά μα μέτρα. Λοιπόν, έχω να απαντήσω το τελευταίο. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη χώρα. Το νούμερο ένα. Καρδιά δεν συζητάμε για τίποτα άλλο. Ο πληθυσμό μα φθήνει. Και είτε έρθουν όσο πλάνε δεν έρθουν, πολύ περισσότερο αν έρθουν φυσικά. Με το σημερινό δίκτυο γεννήσεων που έχουν οι Έλληνες, σε 75 χρόνια θα είμαστε μειονότητα είτε έχουν είτε δεν έχουν. Για να καταλάβετε, για να μείνει σταθερό ένα πληθυσμό, πρέπει ο δίκτυο γεννήσεων να είναι 2. Τι θα πει αυτό, ότι κάθε 1000 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας γεννάνε 2000 παιδιά. Γιατί πρέπει οι 1000 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας να γεννάνε 2000 παιδιά. Γιατί κατά στατιστικά θα γεννήσουν 1000 αγόρια και 1000 κορίτσια. Άρα οι 1000 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, για να γεννήσουν 1000 γυναίκες που στην ηλικία που θα φτάσουν να είναι και αυτές αναπαραγωγική ηλικία θα είναι ίδιες, πρέπει να γεννάμε 2000 παιδιά. Αυτό το δείχνει 2. Στην Ελλάδα το δείχνει 1. Δηλαδή, και λίγο λιγότερο, 0,9. Δηλαδή οι 1000 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας γεννάνε 1000 παιδιά. Δηλαδή οι 1000 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας γεννάνε 500 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας για να κάνετε για τον αυτή σειρά τους. Αυτό που κάνετε την προβολή στον χρόνο, ο πληθυσμό μας δίνει με ραγδαία ταχύτητα. Πράγματι, πάλι να το ρωτάτε, εγώ ανησυχώ πάρα πολύ το δημογραφικό μας ζήτημα. Οφείλω να σας πω, και αυτό είναι πολύ κομματικό, αλλά έτσι είναι. Οι δείκτες πότε ήταν χρόνο που δεν στάθηκαν να γίνουν. Η μόνη κυβέρνηση που τελευταία 30 χρόνια που πήρε μέτρα να την πέσει την Κώστα Καραμαλή, αν θυμάστε το βίντεο του παιδιού και διάφορα τέτοια, αντεστράφηκε το δημογραφικό μας δείκτης και από το 1 έως το 1,3. Δυστυχώς μετά που ρεκοπήσαμε, η Τρόικα μας έβαλε και ξεδεσπίσαμε όλα αυτά τα μέτρα του δημογραφικού ως σπατάλι και τώρα το δημογραφικό μας δείκτης ξαναγυρίζει προς τα πίσω και έχουμε, αν είδατε προθέτες δημοσιεύματα, για το 2015 και κατά στοιχεία, ήμασταν 35.000 περισσότεροι θάνατοι από ιωτήσεις. Άρα ο πληθυσμός μας κρίνει. Και προφανώς και εγώ ανησυχώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πώς θα λυθεί τώρα αυτό, για να λύσει το δημογραφικό ενός ένα δυτικό κράτος, γιατί εδώ εμείς δεν πρέπει να κάνουμε παιδιά, δεν να κάνουμε παιδιά, να έχουμε ένα καλό παιδικό επίπεδο, να σπουδάμε, να το κάνουμε, δεν να κάνουμε και να πετάμε. Τι θέλουμε, πρέπει να έχουμε λεφτά. Άρα πάμε πρώτα. Φτιάχνουμε την οικονομία μας, ανακάμπτουμε την οικονομία μας, δεν έχουμε ανάγκη για να λέμε που θα λέμε γιατί θα δίνουμε. Μόλις κάνουμε τα δικά μας λεφτά, πάμε να δώσουμε σε ένα κίντρα όπως έκανε η Γαλλία, η Δανία και άλλες χώρες για να κάνουμε παιδιά. Αντιστρέφω το δημογραφικό μας δείκτη και τότε μην ανησυχείτε, επιβίωσε η Ελλάδα αιώνες και με μουσουλμάνους εδώ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι να υπάρχουμε εμείς. Σε λίγο δεν θα υπάρχουμε εμείς. Άρα πρέπει να είμαστε και γνώμονες. Εντάξει, δεν θα μας ακούσει, αλλά θα είναι κάποιοι. Καλά, άμα δεν υπάρχουν, ποιος κάποιοι άλλοι θα θέλω να πω ότι κράτηκα ότι αν δεν έχουν δημογραφικό πρόβλημα, δεν έχουν τόσο έντονο, γιατί ολόκληρη η Ευρώπη έχει δημογραφικό πρόβλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Και κατά την άποψή μου, δεν λύνεται με επιδόματα τρίτου ή τέταρτου τέχνου, αλλά λύνεται με σταθμούς ολόκληρο το σχολείο, με τους σταθμούς, με τη δυνατότητα δηλαδή της εργαζόμενης γυναίκας να αφήνει να άφηνε το παιδί της σε σίγουρα χέρια και να το παίρνει με την ίδια δουλειά. Όχι στη μία ή στις δύο. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Με το πίστη έτσι που θα έπρεπε καμιά κυβέρνηση από αυτές που είχαμε τώρα. Αλλά επειδή δεν μιλάμε για το δημοκρατικό, μιλάμε για το ισλαμισμό και μιλάμε και για τις σχέσεις κράτους-εκκλησιών, επιμένω στο ότι είναι πάρα πολύ απλό να οριστούν αυτές οι σχέσεις στο πλαίσιο των ανθρωπικών ελευθεριών, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον ετοιμότητας. Δηλαδή, πιστεύεις ό,τι θες, αρκεί να υπακούεις τους νόμους του κράτους. Και ξαναλέω ότι όταν μια θρησκεία δεν είναι πιστεύω, αλλά είναι κανονιστικό σύστημα και έχει το δικό της δίκαιο, εξορισμού δεν μπορεί να ανήκει στο δυτικό πολιτισμό. Εξορισμού. Δεν αρνούμε το δικαίωμα σε κανένα να πιστεύει αυτό που θέλει. Σε κανένα. Και επειδή κάποιος με ρώτησε, εδώ αν έχω διαβάσει και ολόκληρο το Κοράνιο,
και ολόκληρη την βίβλο από την γένεση μέχρι την αποκάλυψη Ιωάννου. Και έχω διάφορα συμπεράσματα και μάλιστα έχω αναφέρει για τις αιμοβόρες διαταγές της βίβλου σε ένα άρθρο που δείχνει ότι όλες οι θρησκείες έγιναν ως μια παράλληλη και μοναδική νομοθεσία την εποχή τους. Αλλά την εποχή τους. Δηλαδή, ο χριστιανισμός κατάλαβε και είπε ναι μεν η Ιερά Κείμενα και της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ρε παιδί μου, αυτά που λέει στο Δευτερονόμιο, ας πούμε, για το πώς θα είναι τα ημάτια και πόσα χρόνια θα έχουν, δεν μας αφορούν. Ούτε επίσης είναι δυνατόν να τηρούμε τις εντολές που λένε, ας πούμε, ότι αν κάποιος δεν ακούει τον Θεό που πιστεύεις, ακόμα και αν είναι ο πολιτός σου, ο φίλος σου, ως της είναι ως της ψυχής του, θα πατάξεις αυτό και θα λιθοπολύσεις. Είχε τη σοφία μετά από ποταμόσαιμα, μετά από καθόλου εύκολα. Δηλαδή μετά από έναν μεσαίωνα και μια απόλυτη κυριαρχία της Εκκλησίας και που γρενάρισε την εξέλιξη της επιστήμης και της ατομικής ελευθερίας και τα πάντα, είχε τη σοφία και τέλος πάντων ήταν η εξέλιξη του χρόνου μετά από τόσο καιρό. Γίνεται αυτό, δεν ξέρω αν γίνεται νομοτελειακά, δηλαδή μετά από 200 χρόνια του Ισλάμ μετά και την εξέλιξη του χριστιανισμού. Και αυτά πια τα βάλανε στην πάτα. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας διαβάζονται το συνοδικό, το διαβάζει κανένας. Δεν έχω διαβάσει μόνο την Κυριακή, έχω διαβάσει και άλλα κείμενα. Είναι μία σειρά από χωρισμούς. Ανάθεμα έστω, ανάθεμα έστω, ανάθεμα έστω. Τους αναθεματίζει, όπως το ανάθεμα το πιστεύει. Αλλά δεν διαβάζεται πια. Δηλαδή είπαν, ας τα αφήσουμε αυτό με τα αναθέματα. Όταν πάει μια νύφη στον παπά και είναι έγκυος, προφανώς επόρνευσε σύμφωνα με το δογματικό της Εκκλησίας. Αλλά ο παπάς κάνει τα στραβά μάτια και λέει δεν πειράζει, κανονικά θα έπρεπε να εξομολογηθεί, να κάνει τις μετάνοιες και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν δεν το έχει υιοθετήσει ο Ισλαμισμός και δεν θέλει να το υιοθετήσει. Διότι προβάλλεται κυρίως ως σύστημα νομικό. Δηλαδή ο Θεός κανονίζει τα πάντα και τα κανονίζει με έναν τρόπο, ο οποίος θα έπρεπε να κάνει κάθε δυτικό άνθρωπο να του σηκώνει την τρίχα. Δηλαδή αν ξαφνικά δεν υπήρχε αυτή η ιστορία και μαθαίναμε ότι δημιουργείται ένα κόμμα στην Ελλάδα ή μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι σκοτώνουν για λόγους τιμής, θεωρούν τη γυναίκα ως δεύτερες ποιότητες, όλοι. Και όταν χωρίζουν ή χωρίζουν λέγοντάς την «Σε χωρίζω», πας στο διάλογο, σου δίνω και κάτι παραπάνω, κάτι πίσω, ας πούμε, του κύριου του πατέρα σου. Ενώ η γυναίκα δεν έχει το δικαίωμα να στήσει διαζύγιο το σύζυγο. Όλη αυτή η τρομοκρατία, η καυτική ατμόσφαιρα που υπάρχει μέσα στις ισλαμικές οικογένειες, όταν αγνοούν το bullying που υφίσταται κάποιος, εάν αποφασίσει να μην υπαχθεί στον ισλαμικό νόμο και να απευθυνθεί στα πολιτικά, στα κρατικά δικαστήρια, πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι προσβλέπουμε σε μια πρόοδο του κράτους και στη συνύπαρξη των μειονοτήτων, των εθνοτήτων, των θρησκειών, όταν ξαναλέω, η μία ήταν μεν κανονιστικό σύστημα, αλλά στην πορεία του απέβαλε, ενώ η άλλη το προβάλλει αυτό. Δηλαδή δεν είδα την κυρία Νουκλουκά να λέει η Ορθοδοξία, ας πούμε, θα κυβερνήσει τον κόσμο. Ενώ αυτό κάνουν οι Ισλαμιστές διαδηλωτές. Άρα, σε ένα πλαίσιο φιλελεύθερο, το οποίο είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό και κατεξοχήν σεβόμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξαναγυρνάμε στο θεμελιώδες ερώτημα και στη θεμελιώδη απάντηση. Πίστευε ό,τι θες. Μπορείς να ανεγείρεις όσους ναούς θες, όπου θες, αρκεί να σέβεσαι τους νόμους. Όταν όμως κάτι δεν σέβεσαι τους νόμους, εμένα με ενοχλεί η ευκολία με την οποία λέμε δεν βαριέσαι τώρα τι να κάνουμε, να υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ανεξάρτητα από αν θα γεννάμε ή δεν θα γεννάμε. Διότι μπορεί να γεννάμε και τα παιδιά να σφάζονται επειδή δεν υπαρκούν στην καρδιά. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσω. Δηλαδή να πιάζω με τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα εφησυχάζει, λέγοντας εντάξει, δεν θα φταθούν μερικοί άνθρωποι. Και ξαναρωτάω, αυτοί σε ποιο δίκιο θα υπάγονται. Δηλαδή, αν ο μουσουλμάνος ο οποίος πηγαίνει στο Τέμενος ή πηγαίνει στο Καζαχάν ή οπουδήποτε αλλού, πει ότι εγώ δεν δέχομαι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, δεν δέχομαι το ελληνικό δικαστήριο και θέλω να υπαχθώ στον μουφτή του Δημοτήχου.
σύμφωνα με την νομολογία μας, έχει αυτό το δικαίωμα να αντιλαμβάνεστε. Θα έχουμε δύο νομικά παράλληλα συστήματα σε όλη τη χώρα. Και δεν θα είναι μόνο μειονότητα. Θα είναι μια ολοένα αυξανόμενη μειονότητα στην αρχή και μετά θα γίνει πλειονότητα. Αλλά και αν είναι μειονότητα ο αυτόχθον Έλληνας ή ο Ορθόδοξος ή ο αγνωστικιστής ή οτιδήποτε, δεν θέλει να με σπάξει ο άλλος επειδή δεν πιστεύει στον μάλλον. Δηλαδή αυτό είναι το μεγαλείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ότι σε ανέχεται, ό,τι και να πιστεύεις, αρκεί να ανέχεις και εσύ τον άλλο. Αυτό το Ισλάμ δεν το κάνει και δεν το κάνει επειδή είναι στηρίζα της φιλοσοφίας του. Δεν είναι κάποιοι εξτρεμιστές, ας πούμε. Οι εξτρεμιστές ερμηνεύουν κατά γράμμα αυτά που οι άλλοι τα ερμηνεύουν εμέσως. Όταν οι έρευνες σε όλη την Ευρώπη δείχνουν ότι οι νεότερες γενιές είναι πιο ριζοσπάστες από τους πατεράδες τους. Όταν το 38% των νέων, ας πούμε, της Βρετανίας πιστεύουν ότι πρέπει να θανατώνεται αυτός που παίρνει το Ισλάμ. Και όταν πάνω από τους μισούς θέλουν να αλλάξει η νομοθεσία της χώρας τους με τη Σαρία. Αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο μπορείς να στηρίζεις αδιάφορα. Για να ξαναγυρίσουμε στα κάτι μας. Η απάντηση είναι μία. Και μάλιστα προβλέπεται από την νομοθεσία, διότι λέει ότι όταν κάποιος πάει να ζητήσει άδεια για να ανοίξει μια εκκλησία, εκτός από το καταστατικό, βάσει το ιερό του βιβλίου. Εγώ θα ρωτούσα, τι λέει εδώ. Τι λέει, συμφωνείς ότι ο νόμος του Ισλάμ είναι ανώτερος κάθε άλλο νόμο. Συμφωνείς ότι πρέπει να κατασπάζονται οι άπιστοι. Ναι ή όχι. Αν και ο άλλος μια όρθια συμφωνώ αυτά από όσα άλλη με πει, αδερφέ, οκ. Αλλά να το πει δεν το έχει πει. Και εμείς δεν επιφλούμε. Θεωρώ δηλαδή ότι ο κίνδυνος ο Ισλαμικός είναι κίνδυνος στα θεμέλια, είναι βόμβα στην ίδια την Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη εφησυχάζει. Η Ευρώπη κοιμάται. Και τους βλέπει ως κάτι, ας πούμε, ανάμεσα στον γραφικό και τους έβλεπε. Δηλαδή, αν κάποιος πει τώρα ότι εγώ τους Εβραίους, όταν κυβερνήσω, θα τους φύγω στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, θα σηκωθεί ως αγγελέα, θα τους φύγει στο επόμενο λεπτό, γιατί συνέβη αυτό. Αν πει όμως ότι εγώ τους κατοίκους των νησιών Φερόες, ας πούμε, θα τους στείλω στους φούρνους επειδή μας ανοίξαν στο ποδόσφαιρο, θα πούμε ένας γραφικός, αλλά τα άσετα, μια σε καλά. Αν συνέβαινε όμως αυτό, έτσι έβλεπε το Ισλάμ. Διότι το Ισλάμ όταν είναι μικρό σε ποσοστό, βρίσκεται κάπου σαν τον ιό του AIDS, κάπου κρυμμένο σαν να μετά το κοκτέιλ φαρμάκου. Αλλά όταν αποκτήσει δύναμη, μετά ζητάει πράγματα τα οποία είναι εναντίον των δικαιωμάτων των υπολείπων. Θες να τρως χαλάλ ή κοσέρα, ας πούμε, δεν ζήτησε κανένας Εβραίος κοσέρα από τα σχολεία. Θες να τρως χαλάλ, φτιάξε το και δώσε το παιδί σου. Αλλά δεν θα ζητάς από το σχολείο να μην έχεις το κηλικείο γυρνό. Απλά πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σχέση με το Ισλαμικό Τσέπο του Ισλάμ. Είναι τόσο απλό. Γιατί η συζήτηση περί της Ισλαμικής εξαπλώσεως, της Ισλαμικής αφιλής στην Ευρώπη, στον τύπο κόμμα, είπα από την αρχή, είναι μια πραγματική συζήτηση. Είναι πραγματική απειλή, πράγματι, και όλα τα πολιτικά συστήματα στην Ευρώπη ανησυχούν και αυτό δημιουργεί μεγάλες πολιτικές αδικίες. Από την άλλη, ζούμε σε μια Ευρώπη με ανοιχτή. Πριν από λίγους μήνες στο Λονδίνο, ξέρετε, ένα Πακιστανό μουσουλμάνο δήμαρχο, το ψήφισαν και Βρετανοί λευκοί για μη για τον παρκό. Δεν έχει πέρα τέμενος αυτό, δεν έχει καμία σχέση. Όσα είπατε και να σκηροκροτήσατε γιατί αρέσατε και ωραία, μα μια χαρά, δεν έχω καμία σχέση με το τέμα του Ισλάμ. Το τέμα του Ισλάμ είναι η προσπάθεια συμμορφώσεως Ελλάδος με μια διευκρίνηση υποχρέωση. Στα πλαίσια των καλών της σχέσεων με την Ισλαμική Ένωση και με τις υποχρεώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άλλο μοντέλο που επιλέξαμε αυτό είναι το καλύτερο ή δεν θα πρέπει να επιλέξουμε άλλο. Χαίρομαι γιατί πουθενά δεν είπατε ότι πρέπει να διαφορήσουμε για τις υποχρεώσεις μας ή ότι πρέπει να απαγορεύουμε στους μουσουλμάνους να θρησκεύονται.
καλό να κάνω μια συζήτηση αν θα θέλαμε να υπάρχει το Ισλάμ στον πλανήτη. Ναι, εγώ δεν θα ήθελα να υπάρχει Ισλάμ στον πλανήτη. Okay, λοιπόν, τι είδου συζήτηση να πει. Υπάρχει το Ισλάμ στον πλανήτη. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Και πράγματι έρχονται και πολλοί στην Ευρώπη. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα, πάμε λίγο να τα πάρουμε στη μεσαία και να κλείσουμε την κουβέντα. Να σα πω ότι ναι, υπάρχει και αγαπητέ κύριε Τσιμπέτη. Αν εσείς θέλετε να αλλάξετε το Ισλάμ, αν θέλετε να αλλάξετε το Ισλάμ και να πάτε να πείτε στο Ισλάμ, να πείτε την χώρα μου, κύριε Τσιμπέτη. Μα δεν είπατε τίποτα να κάνω άλλη στην χώρα. Τίποτα να κάνω. Μια κουβέντα σα είπα. Σα είπα, η μοναδική κρίση, αν είναι κάποιο αποδέχεται την νομοθεσία, δεν την αποδέχεται. Δεν έχει δικαίωμα, αλλά η κρίση είναι τίποτα. Μην ξαναρωτήσετε τη στιγμή που δεν την αποδέχεται. Υπάρχουν αυτό. Σαν δεν τα φτιάχνει πάρα πολύ. Πάμε λίγο πάλι με τη σειρά για τα συγκεφαλαιώματα, να βάλουμε μια σειρά σαν λογική στο Κοράνι, μπορεί να δει πράγματα, πάντα διαβάσει από κομμένα και νομονωμένα, σου φαίνεται φρικόβι,
είμαστε προ... Δεν θέλουμε υπάρχει θρησκεία στην Ελλάδα. Θέλω να απαγορευτεί το Ισλάμ στην Ελλάδα. Δεν θέλω να πούμε άλλου σκέφτου του μάτια. Αυτή είναι η άλλη θέση. Αυτή δεν την έχω ακούσει. Ευτυχώ δεν την έχω ακούσει. Γιατί αν την έλεγε κάποιο, προφανώ δεν θα έκανε τα κοινή γλώσσα. Διότι δεν μπορεί να το πει και να έρθει ο Ισλάμ ταυτόχρονα από τον ελεύθερο Ευρωπαίο. Τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αν δεν έχουμε άλλη θέση, θέλω να την απαντήσω. Έχει πάει 10 η ώρα, μιλάμε 2 ώρες. Να πάμε και να πάμε κάτι τέτοιο.
ότι ναι, εντάξει, μπορεί να μπει, άνοιξε ένα χώρο που γίνεται συμβολικό για αυτού και θα περάσουν όλοι από τι δυνάμει τη φορέ και θα του δακτυλοσκοπήσουμε, θα του μάθουμε, θα του γραφήσουμε, θα πάμε από την πληροφορία και θα ξέρουν τι μέρε και τι δουλειέ. Αυτό είναι όλο. Αυτό κάναμε. Τόσο τρομερό ήταν που τόσο μεγάλη μπαταρία και άκουσε το κουβάνο και το σχόλιο ότι να πούνε ο Άδων να απαντήσει και κρύβεται από τη Νέα Δημοκρατία που δεν τα κρύβομαι. Έχω κάποιες ερωτήσεις εδώ. Πρώτον, σύμφωνα με τον Κοράν, το τέμενο σε αυτό το τσαβί δεν θα γίνει και κατήχηση μέσα. Όχι να μπορούσε να τρέχει πόσο χώρο. Αλήθεια. Τι είναι ως περιουσία αυτή τη σύμφωνα με τον Κοράν. Δεύτερον, είναι μόνο σε ασύλιο. Μπορεί δηλαδή η αστυνομία να επέμβει. Αυτό το είναι. Η ερώτηση ήταν η εξή. Σύμφωνα με το Κοράνι, τίνος η ιδιοκτησία είναι το τέμενος. Γιατί περί τέμενος πρόκειται περί τζαμίου. Το τζαμίου είναι ο μεταπτυχικός χώρος, το τέμενος διδάσκεται, είναι η κατήγηση το Κοράνι. Άρα λοιπόν ο διαπροσυντητισμός. Δεύτερον, αν θεωρείται, αν είναι άσχημο, μπορεί η αστυνομία να επέμβει στο μέσο του τέμενος. Ο Ισλαμικό τρέμενο και το Βοτανικό, η διασύνωση που κάνουμε, είναι περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Παραχωρείται σε αυτή την Ισλαμική κοινότητα φτιαχτή που θα διεκδικείται το Ισλαμικό τρέμενο. Περιουσιακά, το σύμπαν του Κοράνου τι σημασία έχει. Μιλάμε για το αυτό που συζητάμε. Περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Στο δεύτερο ερώτημα τώρα, αν θα είναι άσχημο, ένα ωραίο ερώτημα για να είμαστε δικά σαν λογικοί άνθρωποι. Νομικά δεν θα είναι άσχημο. Και τι θα πει αυτό. Δηλαδή αν πούνε μέσα αυτή την αστυνομία σε ένα τέμενο, θα το κάνεις για την υπουργός. Θα το κάνει. Το έχει κάνει κανένα από εγώ κάνω οτιδήποτε. Η επίσης η πολιτεία. Η πολιτεία δεν θα το κάνει, σου λέω. Γιατί δεν πρέπει να το κάνει. Όπως θα βρει σε μια εκκλησία, όπως θα βρει σε μια συναγωγή, όπως θα βρει πουθενά. Τι ερώτηση είναι αυτή. Τι ερώτηση είναι μέσα στην Ευρώπη όταν μια αστυνομία σε μια εκκλησία. Με ποιο λέω. Παιδιά, ακούστε. Καταλαβαίνω ότι εσείς σαν τις κοινότητες να μην εγώ ανησυχώ. Εγώ παιδιά δεν έχω. Τι νομίζεις με κανένας μουσουλμάνος που φτύχουν τουαλέτες να μην. Αυτό ζητάμε τώρα. Εδώ ζητάμε πώς αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις της εποχής και τους κινδύνους της εποχής με λογικό τρόπο. Σου λέω λοιπόν, εάν κάποιος έλεγε βάλε την αστυνομία στο τζαμί, θα σου είπε καθώς για το ψυχιατρίο. Καταλαβαίνετε ότι θα πει να κάνουμε μια πράξη. Ακόμα και φυσικά αν έχει συγκεκριμένο στοιχείο, που δεν είναι το ίδιο που συζητάμε, τότε και στην εκκλησία θα βγει αυτή μια πάνω τη βόμβα, α πούμε, ή το βομβιστή. Αυτό σα είπα πριν. Ότι στην ουσία θα το χρησιμοποιεί για να μπορεί να ελέγχει και να καταφέρει την κίνηση. Συλλογή πληροφοριών δηλαδή, αυτή είναι η πλευρά. Αυτό φυσικά θα γίνεται. Γιατί στην εκκλησία αν μάθουν τα βόμβα, δεν είναι αστυνομία. Αυτό συζητάμε. Τώρα, όπω την κατήγηση που διακούστηκε. Και μπορεί να πει, αυτή είναι η κατήγηση. Γιατί στα παράδειγμα 178 το μια δεν γίνεται κατήγηση. Τώρα θυμόμαι τα ξύμα. Παιδιά, δεν θέλω να σας ρωτηθείτε. Όταν παίρνουμε μια πολιτική απόφαση, δεν επιτρέπεται να πάμε το συναισθηματισμό μας να φελώνει την κρίση μας. Εγώ να δεχτώ ότι θα θέλατε να υπάρχει καθόλου Ισλάμ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν ιστορικοί λόγοι. Έχουμε περίοδο της δημοκρατίας. Έχουμε θέματα εμείς με το Ισλάμ. Δεν είμαστε μια ουδέτερη χώρα. Φυσικά έτσι. Όμως η επικοινωνία μας δεν μπορεί να θολώνει την κρίση μας, παραλαμβάνω. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεσμεύεται από την νόμο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κάνουμε δεκάδες σχετικές συνθήκες με εξουσία υπερσυνταγματικής, όπως λέγεται, αξίας, και δεν μπορεί να τις παρακάμψει και να παραμένει μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Λοιπόν, άρα, το ανακεφαλαιώνω και το βλέπω τώρα και να το τελειώσω. Λοιπόν. Ερώτηση. Μετά τα νέα του Ισλαμίου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εκκλησία θα καλούν και πιστεί από το μεγάλο μας που πέντε πως δούμε. Σας είπα ότι δεν θα έρθει να ρε, για να μην κοιτά αυτό. Θα θεωρείτε πως μπορεί να κάποιος μη μουσουλμάνος καπνίζει, κινηθεί μπροστά από το προσευχόμενο σημείο που το τζαμί είναι όλο αυτό.
το περιβάλλον το πόλο πρώτα δεν είναι το δραμείο. Το φράκτη δηλαδή. Δεν είναι για το πρώτο δραμείο. Δεν είναι το φράκτη, το όνομα είναι μέσα. Θα πάρετε τους καμπρόνες. Κοιτάξτε την πίσω επιτροπή που το δίκη. Όπως μια εκκλησία από τίποτα άλλο. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ κάτι να μας βάλω. Όχι το κύριο σήμερο. Να σας ευχαριστήσω. Είπατε. Είπατε. Α, πρέπει η Ορθόδοξη Εκκλησία να είναι επίσημη του πράγματος όσο το 97% του πληθυσμού. Πρώτα απ' όλα η Ορθόδοξη Εκκλησία ήδη επίσημη του πράγματος. Δεν είναι αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία ήδη επίσημη του πράγματος. Όπως και το Σύνταγμα της χώρας καθορίζει την άνοιξη της θρησκείας, αλλά αναγνωρίζει ότι η προεξάρτητα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό και πράγμα χάρη, προχθές στη Βουλή που έγινε ο αγιασμός για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, ο αγιασμός από την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι. Άρα στην Ελλάδα μάνεξε η θρησκεία, αναγνωρίζοντας την πρωτοπορία της Ορθοδοξίας. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να το κάνει αυτό ο κράτος. Τη ζήτηση δεν προλάβαμε να κάνουμε εδώ, που είναι μεγάλη ζήτηση κυρίως της αριστεράς περιχωρισμού κράτους Εκκλησίας, οφείλω να σας πω ότι εγώ είμαι τελείως αντίθετο στο χωρισμό κράτους Εκκλησίας. Θεωρώ ότι ήταν τεράστιο λάθος, όχι από την Εκκλησία, τεράστιο λάθος για το κράτος και αν θέλετε να σχολιάσετε αυτό, θα πω μετά για ποιο λόγο ξέρω αυτό. Ο Σαμαράς που δεν έχει καμία παρανόηση σύμφωνα με τους κανόνες. Νομίζω παιδιά ότι δεν ακούνε εγώ δεν το ξέρω. Ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός ψήφισε τον νόμο για το τζαμί το 2013. Αυτό που συμπήθηκε προχθές επί Τσίπρα είναι τροπολογία πολεοδομική όπως την αποζημίωση των βιοτεχνών που γυκνιάζονται την πανέργεια του τζαμί. Το τζαμί, τον νόμο το δυτικό το ψήφισε η κυβέρνηση Καραμαλή, τις προελοδομικές άδειες και τις απαντοπλαιώσεις έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά. Ο δε Αντώνης Σαμαράς, για τους λόγους ασφαλείας που εξήγησα προηγουμένως, και επειδή επίσης συνείδησε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει, το καλοκαίρι στην Εθνική Ψηφοφορία γύριζε από την διακοπή του για να ψηφίσει. Για να μας πει, παιδιά, εδώ δεν παίζουμε αυτό το θέμα, είναι σοβαρό. Άρα πώς το λέει αυτό που γράφει. Τώρα, άμα ο καθένας λέει ότι κατεβαίνουμε και πάλι, όπως είπα, όταν λέμε ένα ζήτημα, θα το ξέρουμε. Αλλιώς τι συζητάμε. Διαβάζω. Σήμερα δεν είναι από το σήμερα, δεν το κατηγορώ σε όλα. Από ένα άλλο τρόπο, τη νέα δεξιά. Ο Μητσοτάκης που πήγε τη Νέα Δημοκρατία στο κέντρο και εναρμόνισε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας με τους ίδιους το τζαμί. Έλαστε και παραγία. Νόμος Καραμαλή, νόμος Σαμαρά, ο Μητσοτάκης εναρμόνισε τη σχέση του τζαμί. Δεν είπα κάτι άλλο. Ό,τι πλακία στην αντιπαθέτεια την λέει. Λοιπόν, εδώ μιλάμε σοβαρά για ένα σοβαρό θέμα. Εάν έχετε να εισφέρετε τη συζήτηση με μια άλλη πρόταση, ένα διαφορετικό μοντέλο που θα έκανε την Ελλάδα συνεπής θα τηρούσε τις κανόνες ασφαλείας και θα μας έκανε και εμάς να μην τρεπόμαστε στον ελεύθερο άνθρωπο και σεβόμαστε την εξυπηρεσία, πολύ εύκολα θα τα ακούσουν. Αν δεν πείσει κανένα άλλη πρόταση, πάμε να πάμε να τελειώσουμε. Πάμε να τελειώσουμε. Αλλά η πρόταση που εμπεριέχει την έννοια του υποχρέωση νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους τους πολιτές. Δηλαδή, ακούω τον άνθρωπο να μιλάει για τις διεθνείς υποχρεώσεις, να θεωρεί ότι όσοι πιστεύουν πως ένα κράτος πρέπει να έχει ένα νομικό σύστημα δεν τηρούν τις διεθνείς υποχρεώσεις, δεν είναι αυτό. Η χώρα καταδικάστηκε γιατί δεν παρήχε ανεξιθρησκεία. Παρήχε ανεξιθρησκεία όταν λες αυτή είναι η νόμη και εσύ μπορεί να πιστεύεις ότι θες. Στο πλαίσιο των νόμων. Γι' αυτό το πράγμα δεν έχω κοντιάσει ακόμα. Εγώ το κοντιάζω, πολλοί άλλοι το κοντιάζουν. Πολλοί επίσης καθηγητές, μπορείτε να διαβάσετε τα εξαιρετικά βιβλία του Γιάννη Χριστάκη για τον νομικό σύστημα της Σαρίας, το οποίο πάλι έχει κουφθεί παντού. Και επειδή τα είπαμε αυτά, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, ο άνθρωπος του οποίου υποστηρίμωξε, καλό είναι να πιστεύει αυτό γιατί πηγαίνει στην Βουλή και έχει άλλο, ας πούμε, άλλο ίστρο. Εκεί που χρειάζεται να μην στεφόμει, αλλά ξέρετε, είναι εύκολο να στεφόμει σε εσύ. Είναι εύκολο. Στην ελεύθερο, ο οποίο
οποίος λέει τόσο απλά πραγματάκια, τις βεβαιότητες, αρκεί να σέβεσαι τους νόμους, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποιος λοιπόν, ίσως για να μην στριμώξει, λέει τι πιστεύω για τον διαχωρισμό κράτους εξουσίας. Προσέξτε, εγώ δεν έχω ούτε ίχνος αντικειμενικαλισμού. Δεν επιμένει κατά τον παπά. Και μολονότι οι δικές μου απαντήσεις ή η έλλειψη απαντήσεων στα μεγάλα ερωτήματα της ύπαρξης δεν συνάδει με τις θρησκείες. Δηλαδή, δεν ξέρω αυτά για τα οποία πολλές θρησκείες είναι ευθερευτές. Αναγνωρίζω ότι η θρησκεία είναι χρήσιμη για τους ανθρώπους που θέλουν ένα πνευματικό αποκού. Θέλω λοιπόν να υπάρχει μια ισχυρή εκκλησία, όχι μόνο ορθόδοξη, ισχυρές εκκλησίες, αλλά να έχουν πνευματικότητα. Να ασχολούνται με το επέκειμα, με την ηθική, με τη βελτίωση του ίδιου του ανθρώπου. Διότι εδώ κουβεντιάζουμε, όχι μόνο εδώ, κουβεντιάζουμε για θρησκεία, βλέπουμε διάφορα πράγματα. Βλέπουμε δηλαδή τη σχέση που έχει κάποιο άνθρωπο με τα μεγάλα ερωτήματα τη ύπαρξη και τι απαντήσει που δίνει ή που δεν δίνει. Βλέπουμε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν περιουσία, εκμεταλλεύονται, εμπορικές δραστηριότητες. Υπάρχουν μια δεκαριά χιλιάδες νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που ασχολούνται με αυτό που λένε περιουσία της Εκκλησίας και βλέπουμε και τον ίδιο τον μηχανισμό, δηλαδή την ίδια την οργάνωση της Εκκλησίας με τους εσωτερικούς κανόνες της. Αυτά είναι διαφορετικά πράγματα. Εγώ θέλω λοιπόν να υπάρχει Εκκλησίας και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν την αγωνία που δεν ξέρω τι θα γίνει όταν πεθάνω, να το πούμε απλά, να μπορούν να έχουν την παρηγορία που έχουν. Δεν δέχομαι όμως σε καμία περίπτωση αυτή η Εκκλησία, είτε είναι Ορθόδοξη είτε οτιδήποτε, να έχει κοσμικό, πολιτικό και νομικό ρόλο. Και θεωρώ ότι είναι εις βάρος της Εκκλησίας το να έχει πολιτικό ρόλο. Κάθε φορά που η Εκκλησία είχε πολιτικό ρόλο, δίχασε τον κόσμο. Ξαναγυρνάω στο παράδειγμα του Βενιζέλου, θυμάστε ότι οι Μητροπολίτες της παλιάς Ελλάδας ήταν με τον Κωνσταντίνο, οι Μητροπολίτες της νέας Ελλάδας ήταν με τον Βενιζέλο και ο Θεόφιλος τότε Αρχιεπίσκοπος ήταν ο πρώτος που έβαλε τον ίδιο αναθέματος. Εάν η Εκκλησία έχει πανεπιστημικό ρόλο που θέλω να έχει για όσους πιστεύουν, δεν μπορεί να έχει πολιτικό ρόλο, δεν μπορεί να ασχολείται με την πολιτική. Άρα όταν μιλάμε για διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας, δεν είναι ένα διαζύγιο που θα πλακώνονται ας πούμε οι πρώην σύζυγοι και θα φύγουμε τράβηκα. Διότι όταν η Εκκλησία αναγνωρίζουμε ότι είναι το πίμνιο, είναι το χριστεπόλεμο πλήρωμα αυτό, το ιεραρχείο δηλαδή είναι πολιτεία και μάλιστα αυτή ήταν η απέτηση της απόφασης του Πατριαρχείου με την οποία το 1850 δόθηκε η αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είπε ότι θα διοικείται απολύτως από πάσης κρατικής επεμβάσεως. Βέβαια, δύο χρόνια μετά υπήρξαν δύο νόμοι οι οποίοι ψηφίριζαν τη διαφορετική κράτους της Εκκλησίας, το κράτος κάτω τη Εκκλησία σε όλο τον Πατάνη και συνεχίζει μέχρι τώρα. Άρα θέλω να ισχύει το σύστημα που ισχύει σε πολλά, στα περισσότερα από κάθε κράτη. Δηλαδή η Εκκλησία να έχει την περιουσία τη, να τη χειρίζεται, να έχει τι ωραίε τη και τον εμβολό του Χριστού, ο οποίο να μην φορολογείται, φορολογούνται πολύ συχνά. Αλλά αυτή να πληρώνει του παπάδε, αυτή να πληρώνει τη μεταφορά του ιερού φωτό, όποιο τρόπο θέλει. Και κάθε Έλληνα φορολογούμενο να είναι ελεύθερος να δίνει χρήματα ή να μην δίνει εάν πιστεύει ή αν δεν πιστεύει. Δεν είναι υπέρ του υποχρεωτικού, της υποχρεωτικής φορολόγησης για ένα κονδύλι που οπωσδήποτε θα γίνεται να δίνεται σε μισθούς ιερέων, η Εκκλησία του πληρώνει, είπαμε. Και το θέμα της κρατικής περιουσίας, της εκκλησιακής περιουσίας που δόθηκε, είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά πρέπει να γίνει. Και δεν θα ασχολείται το κράτος με καμία άλλη θρησκεία. Αλλά θα απαιτεί από τις θρησκείες να σέβονται τον νόμο, που σημαίνει ότι κήρυξε σαυρών αμβρόσιε μυσαλόδοξα κηρύγματα. Σε τσιπάω, όπως θα τσιπήσω και το κουφτί.
αυτή την εφαρμογή αλακάρτ της νομοθεσίας, διότι να μην στριμωχτούμε, να μην κάνουμε μη τυχόν και ευγή στις ειδήσεις. Αυτό δημιουργεί το υπόβαθρο για περιθώρηση των νόμων από κάποιες οργανωμένες ομάδες. Το βλέπουμε και ήρθαμε εδώ γιατί φοβηθήκαμε μήπως κάποιες οργανωμένες ομάδες δημιουργήσουν επεισόδια στην κέντρο της Αθήνας. Άρα στην πραγματικότητα φαϊκυβεύει την ισχύ της νομοθεσίας. Ξεκάθαρα. Αυτό λοιπόν το Ισλάμ το έχει εκμεταλλευτεί και λέει θα σας πιέσω, θα σας πιέσω, θα σας πιέσω και κάποια στιγμή θα βρεθείτε προ μη αναστρέψιμο γεγονός. Επομένως, το να έχουμε κρίση και όχι συνέστημα, δεν θέλω, εγώ θέλω, οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι θέλουν. Το να έχουμε κρίση σημαίνει να δούμε μία απόφαση η οποία είναι καταγνωστική αλλά τσάμπερ, λέτε, ας πούμε τώρα, πόσο θα αποφρασίσει τον άλλον αργότερο. Αυτό είναι πολιτική. Πολιτική είναι να λες άσε τώρα, ναι. Α, κούλος έλα. Πολιτική είναι να βλέπεις τι θα συμβεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε 5, 10, 100 χρόνια. Αυτή νομίζω ότι είναι και η αποστολή του πολιτικού. Αυτό το μισό εκατομμύριο συζήτηκε που πληρώνει
ημέρα κοστίζει στο ελληνικό κράτος μηδέν. Για ποιο λόγο, γιατί η Εκκλησία μαζεύει δωρεές ως νομικό πρόσωπο Δέλτα Δέλτα, εργάζεται ερωτικά πρόσωπα σε αυτήν ως νομικό πρόσωπο Δέλτα Δέλτα, αφού δεν ασφαλίζουν το ίδιο οι κυρίες μαγειρεύουν το κάτω που το κάνουν εσείς, άρα δεν έχουν κόστος, και έτσι φρέφονται 500.000 άνθρωποι. Για να καταλάβετε τώρα, για να φρέψουμε 60.000 ανθρώπους, τους πρόσφυγες μετανάστες, ξοδεύουμε περίπου 300 εκατομμύρια το χρόνο. Για τους 500.000 ξοδεύουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο σε ευρώ. Από 1 δισεκατομμύριο το χρόνο μας λιτώνει η Εκκλησία, ούτε θα ήθελα να σκέφτονται τα γινόταν αν αυτοί όμως ήταν μυστικοί. Και έπρεπε να σκεφτούσαν να κράτουν σαν δίπλα και να μην κάνουν. Πάμε τώρα, στο άλλο ερώτημα. Μα δεν θέλουν να παρέμβαση στην πολιτική Εκκλησία. Απάντηση. Μα νομίζω ότι η πολιτική παρέμβαση της Εκκλησίας είναι στο νομική της μορφή. Εγώ, ας πούμε, πριν κατέβω υποψήφιος, πηγαίνω πάντα στο Αρχιεπίσκοπο και παίρνω την ευλογία του. Το λέω γιατί δεν κάνω όλη πολιτική τότε προσωπικά, το λέω τώρα για να καταλάβω. Γιατί πηγαίνει ο πολιτικός στον Αρχιεπίσκοπο, για να το αναγνωρίσει ένα δημόσιο γραφειοκράτη? Όχι, πηγαίνει διότι έχει αντίληψη ότι ο λόγος της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει τεράστια επιρροή στο λαό. Αυτό θα αλλάξει να έχει επιρροή αν γίνει νηπιδόν και όταν δέλτα. Απάντηση, όχι. Σας διαβεβαιώ αγαπητέ δημοκρατέ με πάθος, γιατί η αριστερά τώρα που ήρθε στην Εκκλησία, ενώ έλεγε 50 χρόνια θα κάνει ο ορισμό κράτου της Εκκλησίας, τώρα πήγε. Τώρα πήγε και κράφτηκε τα βιβλία των θρησκευτικών ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχιεπίσκοπος. Γιατί η πηγή της εξουσίας της Εκκλησίας στην Ελλάδα δεν είναι το νομικό της πρόσωπο. Η πηγή της εξουσίας της Εκκλησίας στην Ελλάδα είναι γιατί το 90% μας Ορθόδοξοι Χριστιανοί και σεβόμαστε και αγαπάμε την Εκκλησία μας. Και θα την αγαπάμε είτε ειρηνή πηγή όταν δέλτα, είτε ειρηνή πηγή δέλτα δέλτα. Και είδα την αγαπάμε, αν μας πει ο αρχιεπίσκοπος κάτι και πει ότι ο Φίλης είναι π.χ. αντίχριστος, σε εμάς θα μετράει που μας το είπε, ασχέτως της νομικής μορφής που θα έχει. Άρα πάλι μας έχει παρασύρει αριστερά σε μια ανόητη συζήτηση. Πάμε τώρα στο τελευταίο πράγμα για να το καταλάβω. Λένε κάποιοι, μα έτσι με αυτό το νομικό σύστημα που έχουμε, μπορούν και διαφλέγονται οι πολιτικοί με τους παπάδες. Τόσο μυαλό με αυτή την ταλέντα. Το μεγαλύτερο υποτιθέμενο σκάνδαλο τελευταίων ετών σχετικό με την Εκκλησία και την Πολιτεία, το λέω υποτιθέμενο γιατί το σκάνδαλο δεν το υπήρξε, και ήταν μια πολιτική σκευωρία της εποχής, το γνωστά από την ίδια τη Αλεπάντα και Αρχαία του Πάσε. Ήταν το λεγόμενο σκάνδαλο της Ιεράς Πολιτείας του Πεδίου. Μα το Άγιο Όρος δεν ανήκει στην ελληνική πολιτεία, είναι αυτόνομη πολιτεία και δεν έχει τελείως ξεχωριστή νομική μορφή. Παρόλο όμως την ξεχωριστή νομική μορφή, αυτό εμπόδισε τους υπουργούς να βλέπουν τον Εφραίμ. Όχι. Άρα ό,τι είπε ο κύριος σήμερα εδώ, με αυτό που συζητάμε δεν έχει καμία σχέση. Καλώς κακώς η Ελλάδα δεν είναι μια προτεσταντική χώρα, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία. Η Ελλάδα είναι μια ορθόδοξη χώρα. Ποια είναι η διαφορά για να καταλάβετε? Στην Ορθοδοξία η Εκκλησία είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε η Εκκλησία. Το να πούμε να χωρίσουμε την Εκκλησία από το κράτος, να χωρίσουμε εμάς από τον εαυτό μας. Είναι μια βλακώδη συζήτηση. Πολύ απλά. Εγώ πρέπει να γνωρίσω ότι η Εκκλησία είναι το χριστεπόνιμο πλήρωμα και λαϊκή και κληρική. Επομένως δεν διαφωνούμε σε αυτό. Ο διαχωρισμός κράτους της Εκκλησίας αφορά την απέκτηση, ας πούμε, της Εκκλησίας να ελέγχει την ύλη των θρησκευτικών. Απλά πράγματα. Αφορά την απέκτηση που έχει η Εκκλησία να μην παντρεύονται άνθρωποι που δεν ανήκουν στην ορθόδοξο δόγμα. Και σας λέω ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα πέξανε από τα είπα, αλλά δεν τα άκουσα πέρας. Αυτό ήταν το ανακάτανα της Εκκλησίας. Από πού και ως πού
η Εκκλησία θα υπαγορεύσει ή θα συνεργαστεί με την πολιτεία για τη συγγραφή των βιβλίων των θρησκευτικών. Η παιδεία οφείλει να είναι κοσμική παιδεία. Έχεις κάθε δικαίωμα να στείλεις το παιδί σου στο κατηχητικό οποιοδήποτε δόματος, αλλά εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα, δεν θα διδάσκει και το χωράγιο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν θα διδάσκει θρησκευτικά βιβλία. Μία διακοπή. Θα διδάσκει μία διακοπή. Συγγνώμη, ψάχνω. Όχι, δεν ξέρω. Ένα δηλαδή συνάντησε ο Τσίπρας τον Αρχιεπίσκοπο προχτές στο Μέγαρο Μαξίμου γιατί η Εκκλησία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ρωτάω. Ή τον συνάντησε γιατί η σύγχρονη Εκκλησία που προκαλούσε τεράστια πολιτική ζημία. Ποια θα την ισχύει. Προφανώς το θέλετε. Άρα ο πολιτισμός κράτου και Εκκλησία σε αυτό που συζητάμε αγαπητέ, τι μας συμφέρει περισσότερο. Αν και κάνουμε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, θα πάψει ο πολιτισμός του μέλλοντος να το βάλει. Ότι σε μια χώρα που δεν είναι 100% ο πολιτισμός κράτους Εκκλησίας δεν είναι μια νομική πράξη. Είναι μια σειρά από αποφάσεις που αφορούν τη δημόσια διοίκηση και τις σχέσεις της με την Εκκλησία. Αυτό δεν είναι μια μετατροπή ενός είδους δικαίου. Να κάνουμε αυτό κάθε μέρα που είναι η Εκκλησία της Ελλάδας. Κύριε Γεωργιάδη, από κάτι μόνο, επειδή αναφέρατε το γεγονός ότι μιλάτε τόσο καιρό και σήμερα για τα θρησκευτικά, είναι άλλη μια επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, διότι λειτουργήσε όπως ακριβώς το χταπόδι. Σας πέταξε το μελάκι, το καλαμάρι, για να ξεχάσετε ότι έχει από πέρσι, το Μάιο βέβαια, έχει εξαιρεθεί από την ύλη του Μηνικίου ο Επιτάφιος. Ο ύμνος στη δημοκρατία, αυτό είναι το μείζον θέμα. Κοιμηθήκατε, αντί να συζητάτε για το Επιτάφιο του Παιδιού. Πώς κοιμήθηκα, ήρθε ο Υπουργός Παιδείας στη Βουλή και μου απήξε τον Επιτάφιο, πώς κοιμήθηκα. Για το γεγονός που μιλάμε σήμερα για το Επιτάφιο. Να σας πω και εγώ. Για το γλύτερο θρησκευτικό νόμο στα σχολικά στην Ελλάδα 1,5 εκατομμύρια. Ποιος είναι ο λόγος που το επιτάφιο σχολικά 500, εδώ είναι το επιτάφιο 1,5 εκατομμύρια, που κλείνει 1,5 εκατομμύρια, είναι το, η νομική μορφή της Εκκλησίας. Όχι! Είναι το πόσο μεγάλο είναι η νομική μορφή της Εκκλησίας. Αυτό είναι μόνο. Όχι, δεν είναι μόνο. Είναι μόνο αυτό. Είναι η αξιοδομοσία. Είναι η οργομοσία, α πούμε, τόσες κυβερνήσεις που οργιστήκαν και πήραν τη χάρη του Θεού, είδαμε τι συνέβη.